Έχει ξεκινήσει, Νικό. Περιμένε. Ναι. Λοιπόν, go on, Νίκο, μπορείτε να ξεκινήσετε. Είδα ότι η εκδήλωσή μας είχε περίπου 200 φίλους που θα θέλαν να παρακολουθήσουν. Ελπίζω να φτάσουμε και αυτή τη συμμετοχή live, έτσι ώστε όλοι και εσείς και εμείς να χαρούμε την παρουσία σας, αλλά και εσείς να ακούσετε πολύ όμορφα πράγματα που έχουμε να πούμε. Η παρουσίαση αυτή είναι κάτι που οργανώνουμε, οφείλω να πω κάτι, περίπου εδώ και 2 εβδομάδες, αλλά με κάποια τεχνητά ζητήματα που υπήρχαν και με τα μέσα που διαθέτουμε έπρεπε να προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε. Από ό,τι φαίνεται τα καταφέρνουμε μια χαρά, ελπίζω να μην αλλάξει κάτι στην πορεία. Λοιπόν, όπως όλοι, όπως οι περισσότεροι, με αφορμή αυτή την κατάσταση που ζούμε, σκεφτήκαμε να φιλοξενήσουμε και να κάνουμε μια σειρά από παρουσιάσεις. Να μιλήσουμε για κάποια θέματα τα οποία μια σειρά από ναυάγια που θέλουμε να αναδείξουμε, κάτι που εμείς αγαπάμε να συζητάμε βέβαια και κάτι που θα θέλαμε και εσείς. Okay, βλέπω ότι μας ακούνε. Μισό λεπτάκι. Έχει κολλήσει κάτι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, η παρουσίασή μας μισό λεπτάκι, παιδιά, μισό λεπτάκι, σας παρακαλώ. Κάτι έχει κολλήσει εδώ. Okay. Okay. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι με αφορμή αυτή την κατάσταση που βιώνουμε όλοι, θα θέλαμε λοιπόν και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε μια σειρά από παρουσιάσεις που πιστεύουμε ότι θα και εσείς θα αγαπήσετε όπως και εμείς, με διάφορα θέματα που αφορούν σε ναυάγια στις ελληνικές θάλασσες. Όπως πολλοί συνάδελφοι θα γνωρίσουν και δίτες, γενικότερα καταρτικές σχολές και όλη η καταρτική δραστηριότητα έχει παραταθεί τέλος πάντων, είναι σε lockdown για τουλάχιστον ακόμη 3-3,5 εβδομάδες και βλέπουμε. Οπότε θεωρήσαμε καλό να μοιραστούμε κάποια από τα πράγματα που έχουμε κάνει. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε στην παρέα μας 3 πολύ καλούς φίλους. Είναι και ξεκινάω από τον Αλέξανδρο τον Αφεντούλη, ο οποίος συντονίζει τεχνικά όλο αυτό το κομμάτι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβάλει όλο αυτό το διάστημα.
Είναι ο Αντώνης ο Γράφας, φίλος Δίτης και ο Δίτης που εξερεύνησε το ναυάγιο πρώτος. Ερεύνησε και βούτυξε το ναυάγιο του Μονρόζα. Είναι ο φίλος και καταδυτικό μου ζευγάρι ο Δημήτρης Ογκαλών από το Αμβούργο. Σας καλωσορίζω, φίλοι. Αντώνη, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλησπέρα, Νικόλα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε εντάξει, όλα καλά? Όλα καλά. Πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η παρουσίαση θα αφορά στο ιταλικό ατμόπλιο Μονρόζα, το οποίο είναι βυθισμένο στην ευρύτερη περιοχή της Αναβίσου. Πίσω μου μάλιστα έβαλα σήμερα μία φωτογραφία που όλοι βλέπετε, η οποία είναι τραβήχθηκε τώρα το απόγευμα. Και αν μετακινηθώ λιγάκι θα δείτε στο βάθος την νησίδα Αρσίδα, στην οποία όπου και βρίσκεται το Μονρόζα βυθισμένο. Τώρα, λίγα λόγια για τη σύνδεσή μας. Η σύνδεση γίνεται από τέσσερα διαφορετικά σημεία, θα έλεγα. Ο Αντώνης, ο Γράφος από την Αθήνα. Ο Δημήτρης Ογκαλών από το Αμβούργο. Εγώ από την Παλαιά Φώκια. Και ο Αλέξανδρος που συντονίζει όλο αυτό στην Αθήνα. Η παρουσίασή μας θα γίνει σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος, όπου και ο μιλητής θα είναι ο Δημήτρης Ογκαλών, θα μιλήσει για ιστορικά στοιχεία του ναυαγίου. Βέβαια θα φιλοξενήσει την κουβέντα του και με μορφή συνέντευξης τον Αντώνη. Κατόπιν θα έχουμε μια συζήτηση όσον αφορά καταδυτικά πεπραγμένα, καταδύσεις που έχουν γίνει και από εμένα και από τον Δημήτρη. Και στο τέλος, με χαρά, να φιλοξενήσουμε κάποια από τα ερωτήματα που έχετε στο live που στέλνετε, στο chat. Εύχομαι λοιπόν η μετάδοση να μην παρουσιάσει ιδιαίτερα προβλήματα, ώστε όλοι μας να απολαύσουμε την παρουσίαση και την κουβέντα μας όσο καλύτερα γίνεται. Ωστόσο, αν παρατηρηθούν φαινόμενα όπως αυτή τη στιγμή, μην αποθαρρύνεστε, νομίζω το streaming θα δουλεύει μια χαρά. Δημήτρη, σε καλωσορίζω στην παρέα. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για την αποδοχή. Χαρά μου, μεγάλη. Είσαι στο Αμβούργο, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Αμβούργο και με πολύ καλό καιρό εδώ και τρεις εβδομάδες. Εμείς έχουμε υπέροχη μέρα σήμερα. Αποδεικνύεται και από τη φώτο που έχω ανεβάσει. Σε εμάς δεν συνηθίζεται πάρα πολύ. Εδώ στα βόρεια έχουμε συνήθως βροχή και κρύο καιρό. Αλλά εδώ και τρεις εβδομάδες, από τότε που έχει χτυπήσει πολύ έντονα την περιοχή ο κορονοϊός, έφτιαξε ο καιρός. Για δώσ' μας λίγο την κατάσταση. Τι συμβαίνει στη Γερμανία σε σχέση με το θέμα του κορονοϊού? Μία από τα ίδια όπως στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές. Η μόνη διαφορά είναι ότι εμείς εδώ δεν έχουμε lockdown. Φαντάζομαι ότι σε ενδιαφέρει περισσότερο το καταδυτικό κομμάτι στη Γερμανία. Όπως και σε εσάς, είναι τα πάντα κλειστά. Οτιδήποτε είχε προγραμματιστεί για το καλοκαίρι, project, παρουσιάσεις, οτιδήποτε, έχει ακυρωθεί. Εμείς συνήθως εδώ πέρα καταδιόμαστε ή στη Βόρεια Θάλασσα, ή στη Βαλτική, ή σε Λίμνες. Mm-hmm. Και η Βόρεια Θάλασσα και η Βαλτική και οι Λίμνες είναι κλειστές όλες. Η μόνη δυνατότητα για να πάει κάποιος για κατάδυση εδώ σε εμάς είναι να πάει στην Νορβηγία, που τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά. Αυτή είναι η όλη ιστορία και δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει. Τι ισχύει και σχετικά με τους περιορισμούς στις καταδύσεις? Είναι τα πάντα κλειστά. Δεν μπορείς, θα έχεις την αστυνομία, δηλαδή θα σε κυνηγήσει η αστυνομία αν πας για κατάδυση. Εν τω μεταξύ είναι μια χώρα, η Γερμανία είναι μια χώρα. Και στους εργαστέχνες, τα πάντα. Στους πάντες. Η Γερμανία, όπως γνωρίζεις, είναι μια χώρα όπου οι κάτοικοι είναι πολύ νομοταγείς. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει βγει αυτή η απαγόρευση, δεν τίθεται καν θέμα να πάει κανείς για κατάδυση. Mm-hmm. Έτσι. Okay. Οπότε και εσείς δεν γνωρίζετε τι ακριβώς και πότε? Όχι, τίποτα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν έχουμε ιδέα. Δεν έχουμε ιδέα. Να καλωσορίσω λιγάκι, ένα καλωσόρισμα και στον Αντώνη που είναι στη γραμμή. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Εσύ, εντάξει, όπως όλοι μας. Όπως όλοι μας, Αθήνα. Κατάδυση, έτσι.
Ναι, όπως όλοι μας καταδικά. Αναμονή. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία της συζήτησής μας, της παρουσίασης, να σου απευθυνθεί ο Δημήτρης για κάποιες ερωτήσεις που έχει για σένα. Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα, Δημήτρη, να δώσω το λόγο σε σένα. Ναι, ωραία. Και να περάσουμε λιγάκι στο πρώτο μέρος της παρουσίασης. Όχι, αυτό είναι το δεύτερο μέρος της παρουσίασης. Τώρα είμαστε στο πρώτο μέρος της παρουσίασης. Όπως είπες και εσύ πριν, η παρουσίαση αποτελείται από τέσσερα μέρη. Αυτό είναι το πρώτο, είναι το προκαταρκτικό. Που στο προκαταρκτικό, βέβαια, θέλω να χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα που μου δίνεται για να καλωσορίσω τον Αντώνη. Ο Αντώνης είναι ένας δίτης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια με την ομάδα του έχει αναδείξει πάρα πολλά ναυάγια, ιστορικά ναυάγια στον ελλαδικό χώρο. Είναι ένας δίτης ο οποίος δουλεύει ακριβώς αντίθετα από ό,τι δουλεύω εγώ. Στην κατάδυση έχουμε δύο δυνατότητες να ερευνήσουμε ναυάγια. Η μία δυνατότητα είναι να βρούμε το ναυάγιο, πράγμα που κάνει ο Αντώνης, και μετά να ψάξουμε να δούμε τι γίνεται. Αν και στα τελευταία project που έχει κάνει, πηγαίνει και εκείνο συγκεκριμένα για να βγει κάποια ναυάγια. Εγώ από τη δικιά μου μεριά δουλεύω στα αρχεία και ανάλογα με τα αρχεία ψάχνω στην περιοχή να βρω το ναυάγιο. Αυτές είναι οι δύο ουσιαστικές δυνατότητες της ναυαγιοκατάδυσης. Με τον Αντώνη έχουμε συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια σε θέματα τεκμηρίωσης και ταυτοποίησης ναυαγίων. Μάλιστα σε δύο συγκεκριμένα ναυάγια, στο Αλντεμπαράν, στο τροπιλοβόλο, το ιταλικό τροπιλοβόλο Αλντεμπαράν, το οποίο έχει βυθιστεί κοντά στον Σαν Τζόρτζι, και στο ιταλικό τροπιλοβόλο Αλταΐρ, το οποίο βρίσκεται βυθισμένο στα 144 μέτρα κοντά στον Πάτροκλο. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ στο θέμα της τεκμηρίωσης. Ο Αντώνης έκανε τις καταδύσεις στα ναυάγια αυτά και συνεργαστήκαμε στα αρχιακά κομμάτια και στο θέμα της σταθοποίησης και της τεκμηρίωσης. Αξίζει κανείς να μπει στη σελίδα του Αντώνη, να δει τη δουλειά που έχει κάνει ο άνθρωπος. Η σελίδα του Αντώνη είναι το www.graphasdiving.gr. Υπάρχει ένα πάρα πολύ υλικό. Θα φαντάζομαι ότι όσοι ενδιαφέρονται για τα ναυάγια θα βρουν πάρα πολύ υλικό για να διαβάσουν εκεί. Λοιπόν, αυτό καλά, Αντώνη. Συγγνώμη, η σελίδα του Αντώνη αποτελεί πάντα αναφορά για όλους μας, έτσι. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Okay. Λοιπόν, Αντώνη, καλώς ήρθες και χαίρομαι που τα λέμε και εδώ. Εμείς έτσι κι αλλιώς τα λέμε κατά διαστήματα από κοντά, αλλά χαίρομαι που βρισκόμαστε μαζί online για να τα πούμε και από εδώ. Καλησπέρα σε όσους μας ακούν, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν. Να είσαι καλά. Το δεύτερο, τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το ιστορικό κομμάτι της παρουσίασης. Θα δείξω κάποιες διαφάνειες και στη διάρκεια των διαφανειών θα αναλύω και ορισμένα πράγματα που βλέπουμε εκεί. Δέχομαι ερωτήσεις και από σένα Νίκο και από τον Αντώνη, και οποιοδήποτε στο chat θέλει να θέσει μια ερώτηση είναι καλοδεχούμενη. Λοιπόν. Να πω μόνο μια στιγμή ότι ναι, μπορούν να στέλνουν ερωτήσεις στο chat για τον Αντώνη, τα οποία εγώ με τη σειρά μου θα μεταφέρω, γιατί εγώ παρακολουθώ το chat εδώ πέρα, για να μπορώ να τα μεταφέρω είτε σε σένα, είτε τον Αντώνη, είτε προσωπικά σε μένα. Οκ, okay, πάμε. Ωραία, πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Δημήτρη, μας ακούς? Δημήτρη, μας ακούς? Εγώ δεν ακούω. Νίκο, σε ακούω. Okay. Ο Δημήτρης. Δημήτρη. Έχω χάσει τους άλλους δύο. Αλέξανδρε, δεν έχω ήχο, δεν ξέρω, δεν ακούω. Νίκο, το streaming παίζει, ο Αντώνης και εσύ ακούγεστε, έχουμε χάσει τον Δημήτρη. Μήπως να προχωρήσουμε το κομμάτι του Αντώνη ή να περιμένουμε λίγο τον Δημήτρη.
Μισό λεπτάκι λίγο. Είναι online ο Δημήτρης. Δημήτρη. Δεν τον ακούμε. Μόλις μπήκα στις διαφάνειες, δεν ξέρω αν ακούει κανείς. Έλα, όχι. Ναι, σε χάσαμε για αρκετή ώρα. Σε χάσαμε για αρκετή ώρα. Να ξαναδοκιμάσω να πω στις διαφάνειες, υπομονή μόνο. Ήθελα να πω, μια και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο online και μπορώ να μιλήσω, ότι η παρουσίαση σήμερα είναι... δεν έχει τέλος, δηλαδή θα προχωρήσει όσο πάει, είναι ανοιχτή μέχρι να τελειώσουμε. Να ξαναδοκιμάσω πάλι να πω στις διαφάνειες, αν γίνεται. Ναι. Όταν μπήκα στις διαφάνειες δεν είχα ήχο, αυτό είναι το θέμα. Ξαναμπαίνω λοιπόν πάλι. Ωραία. Τώρα έχω ήχο, μ' ακούτε? Ακούμε. Ωραιότατα. Βλέπουμε κάποιο πλοίο ή όχι ακόμα? Όχι. Όχι. Μισό λεπτό. Τώρα. Ναι. Ωραία λοιπόν. Αυτό είναι το Μοντρόζα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στο λιμάνι του Γκιότεμπουργκ της Σουηδίας. Ορισμένα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαμε να πούμε τώρα για αυτό το πλοίο είναι ότι βλέπουμε φυσικά την πλώρη του, βλέπουμε τη γέφυρά του. Το ποντίκι μου είναι εντάξει, έτσι το βλέπει κανείς? Ναι. Ωραία. Ναι, okay. Λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι βλέπουμε τα σινιάλα στη τσιμινιέρα, τα βλέπουμε τα σινιάλα στο φουγάρο. Αυτές είναι τρεις κορώνες της πρώτης εταιρείας του πλοίου, της Svenska Ostasiatiska Compagnie, μιας σουηδικής εταιρείας, της εταιρείας της Ανατολικής Ασίας, η οποία ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα και ήταν αυτή που παράγγειλε το πλοίο στο Καναδά. Το πλοίο κατασκευάστηκε στο Καναδά, θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Σημαντικό εδώ είναι να θυμηθούμε στη συνέχεια ότι το Άλμπουρο, στο Σταυρό, με τους μακαράδες για τα κρένια, είναι ένα σημείο αναφοράς που θα τα χρειαστούμε αργότερα. Το δεύτερο είναι οι δύο ιστοί των φορτωτήρων, δεξιά και αριστερά από το φουγάρο, και το σημείο που βρίσκεται το φουγάρο. Εδώ βλέπουμε το πλοίο από το πλάι, από τη δεξιά μεριά. Είναι ένας χαρακτηριστικός τύπος αυτό, Three Island Construction, που έχει ένα πρόστεγο, το λεγόμενο καμπούνι. Έχει την κεντρική υπερκατασκευή στο μεσοκάραβο και έχει και το επίστεγο, το λεγόμενο πούπι, στην πρίμνη. Εδώ πέρα βλέπουμε πάλι τα σινιάλα της εταιρείας, της σουηδικής εταιρείας της Ανατολικής Ασίας, τρεις κορώνες και τους δύο ιστούς από τους φορτωτήρες. Εδώ τα οριζόντια είναι τα κρένια, τα οποία πιάνουν πάνω στον ιστό, στο Σταυρό και στην πλώρη και στην πρίμνη. Μια και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να πω εκ των προτέρων ότι εδώ που είναι το ποντίκι, σε αυτό το σημείο, αργά, ναι, δέχτηκε την τορπίλη. Υπάρχει δηλαδή ένα άνοιγμα εκεί, το οποίο δίνει τη δυνατότητα διείσδυσης στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Ας δούμε εδώ λιγάκι τι μας λέει το Lloyd's Register of Shipping του 1940-41. Είναι λίγο αναλυτικά. Μας λέει ότι το πλοίο ήταν νιολογημένο με τον αριθμό 1168, φαίνεται εδώ, και στο σημείο που πάμε εδώ πέρα, στη Τζένοα της Ιταλίας, είχε το διεθνές διακριτικό σήμα
India Bravo Whisky Whisky. Μας λέει ότι το πλοίο όταν κατασκευάστηκε, όταν πρωτοκατασκευάστηκε, λεγόταν Indus. Αυτό ναυπηγήθηκε το 1920 σαν Indus από την John Coughlan and Sons στο Vancouver του Καναδά. Το πλοίο, 1,5 χρόνο αργότερα, το Δεκέμβρη του 21, βρισκόταν στο λιμάνι της Βαλένσια στην Ισπανία. Έμφορτο με έφλεκτο υλικό, έπιασε φωτιά και αναγκάστηκαν να το βυθίσουν στο λιμάνι της Βαλένσια και να το ανακηρύξουν σαν ολική τεκμαρτή απώλεια. Αυτό το πλοίο όμως αργότερα ανελκύθηκε από μια αγγλική εταιρεία, βρετανική εταιρεία. Νομίζω ότι ήταν οι ασφαλιστές, αν δεν κάνω λάθος. Και επισκευάστηκε και πουλήθηκε το 1923 στον Έτορε Τσεζάνο, ο οποίος είχε την έδρα του στη Γένοα της Ιταλίας. Όταν πουλήθηκε στον Τσεζάνο, άλλαξε όνομα και ονομάστηκε Ινδιάνο. Ένα χρόνο αργότερα, το πλοίο ξαναπουλήθηκε πάλι σε μια εταιρεία στη Σοσιετά Ανώνυμα Λιγκούρε Ντι Ναβικασιόνε, πάλι στην Γένοα της Ιταλίας, και το 1925 πουλήθηκε στη Σοσιετά Ανώνυμα Ντι Ναβικασιόνε Αλτα Ιτάλια, πάλι στη Γένοα, η οποία του έδωσε το όνομα Μοντρόζα, που αναφέρεται εδώ. Δηλαδή, Ίντους, Ινδιάνο, Μοντρόζα ήταν τα τρία ονόματα που είχε το πλοίο. Εδώ που είναι ο Σταυρός που γράφει 6703, αυτό είναι η ολική χωρητικότητα, είναι τα κόχ, η κόρη ολικής χωρητικότητας του πλοίου. Στους κόρους ολικής χωρητικότητας συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι εδιέτησης. Οτιδήποτε δηλαδή χώρο έχει το πλοίο είναι στο σύνολο των κόρων ολικής χωρητικότητας. Ένας κόρος ισούται με 2,83 κυβικά μέτρα. Για να καταλάβουμε δηλαδή το μέγεθος. Ακριβώς από κάτω που γράφει 5022, αυτό είναι το νέτο, δηλαδή είναι η καθαρή κόρη. Είναι η χώρη όπου έπαινε το εμπόρευμα. Διαβάζουμε ότι κατασκευάστηκε από το ναυπηγείο Coughlan & Sons LTD στο Vancouver του Καναδά και παραδόθηκε, όπως γράφει εδώ, τον 7ο μήνα του 1920, δηλαδή τον Ιούλιο του 1920, αποπερατώθηκε. Στο σημείο αυτό αναφέρεται η εταιρεία στην οποία ανήκε, η Navigazione Alta Italia, Σοσιετά Ανώνυμα, ανώνυμος εταιρεία. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, είναι τα στοιχεία, τα κατασκευαστικά στοιχεία του πλοίου. Τα 428 πόδια, που ήταν το συνολικό μήκος του πλοίου, ισοδυναμή περίπου 125 μέτρα, ήταν το μήκος του πλοίου. Τα 54,3 ήταν το πλάτος, 16-16,5 μέτρα. Και 27,3 ήταν το βάθος του πλοίου, γύρω στα 8 μέτρα. Εδώ που γράφει P, B και F, αν θυμάμαι καλά, το P σημαίνει poop, που σημαίνει επίστεγο, 44 πόδια, δηλαδή 13 μέτρα. Το B που είναι για το bridge είναι 241 πόδια, του τεστ είναι 73 μέτρα. Και το F είναι το forecastle, που σημαίνει πρόσταγο. Και αυτό ήταν 14 μέτρα. Όσο αφορά τη μηχανή, βλέπουμε ότι αναφέρει TAF3C, που σημαίνει ότι ήταν τρικύλιδρη παλιδρομική μηχανή. Είχε ονομαστική ισχύ 420 NHP. NHP σημαίνει Nominal Horsepower. Είναι μια μονάδα η οποία χρησιμοποιόταν για τα ατμόπλια. Και βλέπουμε εδώ ότι κατασκευάστηκε στο Vickers LD του Barrow. Το αστείο είναι ότι στο Vickers που κατασκευάστηκε η μηχανή του πλοίου, κατασκευάστηκε και το υποβρύχιο που βούλιαξε το Μοντρόζα. Στο ίδιο ναυπηγείο. Δηλαδή η τύχη παίζει παράξενα παιχνίδια μερικές φορές. Στο πρώτο κομμάτι εδώ που γράφει Fitted for Oil, αν θυμάμαι επίσης καλά, ήταν μια συσκευή, μια κατασκευή, η οποία ενσωματωνόταν στο μηχανοστάσιο του πλοίου, η οποία ψέκαζε πετρέλαιο
στο Γιάνθρακα, γιατί η ποιότητα του Γιάνθρακα ήταν, οι ποιότητες των Γιάνθρακων ήταν διαφορετικές. Υπήρχε πολύ καλή ποιότητα Γιάνθρακα ακριβού και υπήρχε Γιάνθρακα φτηνός. Λοιπόν, ο φτηνός Γιάνθρακας, για να το χρησιμοποιήσουν και για να γίνει σωστή καύση, το ψέκασαν πετρέλαιο και χρειαζόταν ένα σύστημα για ψεκασμό πετρελαίου. Το οποίο, αν θυμάμαι καλά και αν διακρίνω σωστά εδώ, τοποθετήθηκε το 1924. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία, τα κύρια στοιχεία που μας δίνει το Lloyd's Register of Shipping. Και συνεχίζω. Εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία τραβηγμένη από τη γέφυρα του πλοίου προς την Πρίμνη. Αυτά που βλέπουμε είναι κατά πρώτον η αεραγωγή στην υπερκατασκευή και στους χώρους ενδιέτησης. Αυτό που επίσης βλέπουμε είναι η τσιμινιέρα, το φουγάρο του πλοίου και το κάτω κομμάτι από μία από τις κορώνες των σινιάλων της εταιρείας της Ανατολικής Ασίας, της Σουηδικής που ανέφερα πριν. Αυτός ο στήλος που μοιάζει με κατάρτι, δεν είναι κατάρτι, είναι ο ιστός των φορτωτήρων, ο δεξιός ιστός των φορτωτήρων και μάλιστα από πίσω φαίνεται ένας φορτωτήρας. Σε αυτό το κομμάτι που φαίνεται στην Πρίμνη είναι ακόμη ένα μέρος της υπερκατασκευής. Και εδώ που φαίνονται ανοιχτοί φεγγίτες, είναι οι φεγγίτες, είναι τα skylights του μηχανοστασίου. Και οι βάρκες, οι σωστικές λέμβοι που υπάρχουν στα καπόνια από τη δεξιά μεριά. Στο βάθος βλέπουμε το πούπι, βλέπουμε το επίστεγο, το οποίο στο επίστεγο, κάτω από αυτό το κάλυμα που έχει, βλέπουμε και το βοηθητικό πιδάλιο στην πρίμνη του πλοίου. Εδώ είναι μια φωτογραφία πάλι του Μονρόσα, τραβημένη από την Πρίμνη, όπου φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Φαίνεται η χώρια ενδιέτηση στο επίστεγο. Φαίνεται πάρα πολύ καλά η προπέλα, το πιδάλιο, οι αριθμοί φόρτωσης, το άλμπουρο της Πρίμης. Και εδώ πέρα βλέπουμε εντελώς διακριτά τους ιστούς για τους φορτωτήρες, δίπλα στη τζιμινιέρα, δίπλα στο φουγάρο. Το σημείο που το χτύπησε η τορπίλη είναι εδώ. Από τις καταδύσεις, Νίκο, που κάναμε, αν θυμάσαι, η Πρίμνη έχει καταρρεύσει. Σωστά, ναι. Δεν είμαι σίγουρος αν η κατάρρευση της Πρίμνης έχει να κάνει με την πρόσκληση του πλοίου κατά τη βύθιση, γιατί βυθίστηκε πρώτα με την Πρίμνη. Mm-hmm. Από την πρόσκληση της Πρίμνης στο βυθό. Ο βυθός στο σημείο αυτό είναι 90 μέτρα. Το μήκος του πλοίου είναι 125 μέτρα, που σημαίνει ότι βρήκε η Πρίμνη στο βυθό και μετά βυθίστηκε το πλοίο. Το πλοίο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι έχει ότι η νοητή γραμμή Πρίμνης πλώρης έχει κατεύθυνση σχεδόν τις 180 μοίρες, είναι δηλαδή νότια-νότιο-ανατολικά. Κάτι άλλο δεν έχω να συμπληρώσω εδώ. Βλέπουμε τους αεραγωγούς, βλέπουμε τους χώρους ενδιέτησης, βλέπουμε τις υπερκατασκευές. Λίγο φαίνεται το πρόστεγο. Νομίζω ότι έχουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε. Εδώ έχουμε μία καταχώρηση στο ημερολόγιο πολέμου της γερμανικής ναυτικής διοίκησης Αττικής. Αυτή είναι μια καταχώρηση στο ημερολόγιο πολέμου του Ναυαρχείου Αιγαίου, του Γερμανικού Ναυαρχείου Αιγαίου. Στις 25 Δεκάτου του 1941 το πρωί, ο Ναύαρχος Αιγαίου αναφέρει, δεν το διαβάζω στα γερμανικά, το μεταφράζω κατευθείαν, ότι το ατμόπλιο Μονρόζα μαζί με το ατμόπλιο Σαντ Αγκάτα και με τα ιταλικά τορπιλοβόλα Σύριο και Σέλα αναχώρησε από τον Πειραιά για το Ηράκλειο. Δηλώνει ότι υπήρξε απώλεια του Μονρόζα και ότι μετά την απώλεια του Μονρόζα η νεοπομπή συνέχισε προς το προορισμό της. Εδώ έχουμε μία καταχώρηση από το ημερολόγιο πολέμου της Ναυτικής Διοίκησης Αττικής. Η Ναυτική Διοίκηση Αττικής ήταν γερμανική. Υπεύθυνη για τον τομέα της Αττικής και του Πειραιά ήταν Γερμανοί. Εδώ πέρα μας αναφέρει ότι από την πυροβολαχία του Τούρλου. Στον Τούρλο ήταν το βόρειο οχυρό Σαρονικού. Εκεί όταν κατάλαβε ο γερμανικός στρατός στην Ελλάδα,
αυτό το φρούριο μαζί με το φρούριο της Πέρθηκα στον Νότο και με το φρούριο της, την πυροβολαχία της, των Φλεβών εντάχθηκε στη Γερμανική Άμυνα Αττικής. Λοιπόν, εκεί υπήρχε μια γερμανική μονάδα όπου η ομοχειρία της είδε το μεσημέρι γύρω στις 13:35 στην περιοχή των Φλεβών μία σειρά από εκρήξεις, υποβρύχιες εκρήξεις με μεγάλους πίδακες νερού να εκτινάσονται από το νερό. Και πάρα πολλά πλοία τα οποία γύρναγαν σε περιοχή. Επίσης αναφέρει ότι υπήρχε ένα αεροσκάφος, ένα υδροπλάνο, το οποίο έκανε βόλτες πάνω από, από τα σημεία που, που έλαβαν χώρα αυτές οι εκρήξεις. Στη συνέχεια αναφέρει σε αυτή τη δήλωση μέσα ότι τορπιλίστηκε το ιταλικό ατμόπλιο Μοντρόζα με ελάχιστες απώλειες του προσωπικού. Επίσης γράφει ότι σε αυτό το σημείο κατέπλευσαν από τη Σέριφο, ερχόμενα από τη Σέριφο, στο σημείο κατέπλευσαν δύο πλοία γερμανικά, το 12V1, στα γερμανικά διαβάζατε 12V1 αυτό, και το 13V1, το 13V1, για να συνδράμουν στην, στην αθυποβρυχιακή επιχείρηση ενάντια στο υποβρύχιο που βύθισε το Μοντρόζα. Έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα, επειδή η ιστορία είναι πάλι γνωστή πάντα, ότι το 12V1 ήταν ελληνικό πλοίο, το οποίο το πήρε σαν, μάλλον τάχθηκε σαν λία πολέμου, και το 12V1 και το 13V1. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Α, ναι. Ήταν το ανακαλυφτικό στριμών, το οποίο αργότερα ονομάστηκε σε UJ2101 και είναι το πλοίο που βύθισε το υποβρύχιο Κατσόνης στα βόρεια της Κιάθου. Το 13V1 ήταν μία θαλαμιγός, ένα γιότ του Θεόδωρου Καρέλα. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση με το φίλο μας τον Γιώργο τον Καρέλα από την Πάτρα. Αν μας ακούει, ίσως απαντήσει αν είναι κάποιος γνωστός από την οικογένειά του, το οποίο λεγόταν Ναΐς και επιτάχθηκε. Αργότερα έλαβε τον κωδικό GK1 και εντάχθηκε στην, στη φλωτήλα της, της Κρήτης. Λοιπόν, αναφερόμενος τώρα στα συνοδά πλοία, αναφέρει το γερμανικό ντοκουμέντο ότι ήταν ένα τορπιλοβόλο ιταλικό, το Σύριο. Το βλέπουμε εδώ. Το Σύριο ήταν κλάσης σπίκα, τύπο Περσαίο, και είναι ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, είναι η ίδια σειρά όπως και τα τορπιλοβόλα Αλντεμπαράν και Αλταΐρ, τα οποία βυθίστηκαν το πρώτο, όπως είπαμε πριν, στην, κοντά στο Σαν Τζόρτζι, και το δεύτερο στον, στον Πάτροκλο. Το πρώτο στα 102 ή 104 μέτρα βάθος, αν θυμάμαι καλά, και το δεύτερο στα 144 μέτρα βάθος. Δεν ξέρω, Αντώνη, είναι σωστά, Αντώνη, τα νούμερα? Σωστά είναι, σωστά είναι. Ωραία. Και βλέπουμε εδώ πέρα, λοιπόν, ότι βλέπουμε τα πυροβόλα του, τα δύο της Πρίμνης, των 100 χιλιοστών ναυτικά πυροβόλα και το πυροβόλο της, της Πλώρης, τη χαρακτηριστική, το χαρακτηριστικό κόψιμο της τζιμινιέρας του πλοίου, και εδώ στις τρεις νησίδες τα αντιεροπορικά. Αυτό συνόδευε την ιοπομπή Μονρόζα Σάντα Γκάτα και είναι εκείνο το, το οποίο ξεκίνησε την αθυποβρυχιακή επιχειρήση ενάντια στο υποβρύχιο Triumph, το οποίο είναι το, το υποβρύχιο που βούλιαξε το Μονρόζα. Αυτό είναι το δεύτερο, το Quintino Sella, το οποίο δεν είναι ακριβώς τορπιλοβόλο, αυτό κατασκευάστηκε σαν αντιτορπιλικό. Βλέπουμε έχει δύο φουγάρα. Έτσι, ήταν το είδος που οι Ιταλοί ονόμασαν κάτσα τορπεντινιέρα, δηλαδή ένα είδος αντιτορπιλικού, το οποίο αργότερα υποβιβάστηκε σε τορπιλοβόλο, με κανόνα των 102 χιλιοστών, ίδια διαρρύθμιση σχεδόν όπως και του Σύριο, μόνο ένα πυροβόλο στην Πρίμνη και αντιεροπορικά.
θα πρέπει να πούμε η νιοπομπή Monrosa Santa Agata μετέφερε υλικό και στρατιώτες της 51ης Ιταλικής Μεραρχίας, της λεγόμενης Μεραρχίας Σιένα. Η Μεραρχία Σιένα ήταν αποτελείται από τους λεγόμενους, από τις λεγόμενες λεγεώνες μελανοχιτώνων, οι οποίοι ήταν φανατικοί φασίστες, ήταν μέλη του φασιστικού κόμματος και συμμετείχαν φανατικά στον πόλεμο. Και μάλιστα ήταν από τις μονάδες οι οποίες είχαν πάρει μέρος το 1940 στο αλβανικό μέτωπο στις μάχες των Φιλιατών, στη Τρεμπεσίνα και στην Κλεισούρα, ενάντια στον ελληνικό στρατό. Η νιοπομπή λοιπόν μετέφερε άδρες της Μεραρχίας Σιένα και επί του Μονρόζα επέβαναν 265 άδρες της Μεραρχίας συν υλικό της Μεραρχίας αυτής. Σκοπός ήταν να μεταφερθούν αυτοί οι άντρες στο Ηράκλειο και από εκεί στο Λασίθι, όπου ήταν υπεύθυνοι, μάλλον θα ήταν υπεύθυνοι για την Ανατολική Κρήτη. Η Ανατολική Κρήτη ήταν υπό την επιστασία των Ιταλών. Ένα δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό εδώ, αυτός είναι ένας γερμανικός χάρτης, ο οποίος δείχνει τα ναρκοφράγματα και τα ναρκοπαίδια της περιοχής του Σαρονικού. Πολλά από αυτά είχαν ποντιστεί το 1940 τον Οκτώβριο με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, μάλλον το βασιλικό ναυτικό τότε, και είχαν την εξής λειτουργία. Βλέπουμε εδώ, το ποντίκι το βλέπει κανείς, το βλέπετε? Βεβαίως. Ωραία. Εδώ είναι ο τούρλος της Έγινας. Εδώ είναι οι φλέβες. Και βλέπουμε ένα ναρκοπαίδιο το οποίο συνδέει τούρλο με φλέβες. Αυτή η περιοχή ήταν κλειστή, δεν μπορούσε να περάσει τίποτα. Εδώ βλέπουμε την Πέρδικα και την Ίσο Μονή της Πέρδικας και εδώ απέναντι τον Άγιο Γιώργη των Μεθάνων. Εδώ υπήρχε ένα δεύτερο ναρκοπαίδιο το οποίο επίσης έκλεινε την περιοχή, δεν μπορούσε να περάσει τίποτα. Η μόνη δίωδος ήταν ανάμεσα Πέρδικα Μονή. Εκεί ήταν η πυροβολαρχία, η νότια πυροβολαρχία των οχυρών Αιγίνης. Εδώ ήταν η βόρεια πυροβολαρχία των οχυρών Αιγίνης. Στις φλέβες ήταν η πυροβολαρχία φλεβών των οχυρών Αιγίνης. Η μόνη δίωδος ανοιχτή ήταν η δίωδος εδώ, ανάμεσα βουλιαγμένη και φλέβες. Δηλαδή, το κομμάτι από τις φλέβες μέχρι τα Μέθανα ήταν κλειστό. Αυτό δημιουργούσε, προστάτευε όλο τον κόλπο του δυτικού και βορειοδυτικού Σαρονικού, Σαλαμίνα, μέχρι την Κόρινθο. Ήταν σαν μια κλειστή λίμνη. Η μόνη δυνατότητα να περάσει κανείς ήταν ανάμεσα φλέβες και βουλιαγμένη, όπου εκεί υπήρχε η πυροβολαρχία του οχυρού φλεβών και ο απόλυτος έλεγχος. Η νιοπομπή λοιπόν Μονρόζα Σάντα Αγκάτα ξεκίνησε από τον Πειραιά και συνέχισε. Πέρασε από τις φλέβες, κατευθυνόμενη προς την Αρσίδα και να ξεκινήσει από εκεί την πορεία της προς τον νότο, προς την Κρήτη. Έμφορτη, όπως είπα πριν, με υλικό και άντρες. Εδώ βλέπουμε πιο καθαρά ακόμα το ναρκοφράγμα τούρλου Αιγίνης φλεβών και μονής Αγίου Γεωργίου Μεθάνων. Αυτό δεν υπήρχε φράγμα, το έχω βάλει για να φανεί το κομμάτι ανάμεσα στη βουλιαγμένη και στις φλέβες που πέρασε η νιοπομπή. Η νιοπομπή λοιπόν πέρασε από εδώ, κατευθύνθηκε προς την Αρσίδα. Εδώ περιπολούσε το Triumph και το Triumph του έστειλε μία δέσμη από 4 τορπίλες από απόσταση 3.500 γιάρδες, που είναι 3.200 περίπου μέτρα, το χτύπησε στη δεξιά μεριά και το βούλιαξε σε αυτό το σημείο που είναι το X. Όλα καλά μέχρι εδώ? Ναι. Α, θα πρέπει να πω ότι δύο μέρες πριν, το Triumph βύθισε
Αυτό έγινε στις 25 Οκτωβρίου του 1941. Στις 23 Οκτωβρίου 1940 το Triumph βήθησε εδώ πέρα δύο ελληνικά καΐκια, τα οποία δούλευαν και τους Γερμανούς, το Αγία Παρασκευή και το Άγιος Ιωάννης, και η περιπολία του υπήρξε σε αυτή την περιοχή. Η περιπολία ήταν η 19η περιπολία του υποβρυχίου και είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια. Θα τα πούμε όμως πιο κάτω αυτά. Αυτή είναι μια ωραία φωτογραφία, η οποία δείχνει την βήθηση του Μοντρόζα. Βλέπουμε ότι είναι σηκωμένη η πλώρη. Το πλοίο βυθίζεται με την πρίμνη, η πλώρη έχει σηκωθεί. Αυτό το άσπρο που φαίνεται γύρω-γύρω είναι ο έγκλειστος αέρας μέσα στο ναυάγιο, που λόγω της πίεσης του νερού εκτινάσεται με φοβερή δύναμη προς τα έξω, σηκώνοντας αυτό το σύννεφο νερού. Ένα πίδακα. Ναι. Αυτό το πίδακα. Ναι. Και εδώ πέρα βλέπουμε το αεροπλάνο, το οποίο έχει τραβηχτεί φωτογραφία. Είναι ένα από τα δύο αεροπλάνα τα οποία συνόδευαν την νιοπομπή στην περιοχή αυτή. Πρόκειται για δύο Αράντο του τύπου 196, Αράντο 196, τα οποία ανήκαν στην Zweite Aufklärungsgruppe της Luftwaffe. Αυτή ήταν η δεύτερη μοίρα των συνοδευτικών της Luftwaffe, η οποία ήταν υπεύθυνη γι' αυτό. Γνωρίζουμε ότι αμέσως μετά τη βήθηση ξεκίνησε ένας αντιποβρυχιακός αγώνας, στην αρχή με τα αεροπλάνα, τα οποία έριξαν βαριές βόμβες ενάντια στο υποβρύχιο, και εν συνεχεία με τα δύο τορπιλοβόλα τα ιταλικά, που αναφέρω ενδεικτικά ότι το Quintino Sella έριξε 19 βόμβες βάθους σε δέσμες. Σε 6 δέσμες ή 7 δέσμες, αν θυμάμαι καλά. Είναι σπάνια φωτογραφία αυτή. Είχε βγει σε πληστηριασμό πριν 10 χρόνια, 9 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχα δοκιμάσει με άλλες μαζί, είχα δοκιμάσει να πάρω ολόκληρη τη σειρά, αλλά το ποσό εκτινάχθηκε πάνω από 200 ευρώ, δεν ήταν του budget μου. Αλλά είχα την τύχη να αγοραστεί από ένα γνωστό μου εδώ στο Αμβούργο, ο οποίος βγάζει ένα περιοδικό, και έχω πρόσβαση στη σειρά των φωτογραφιών αυτών που δείχνουν τη βήθηση του Μοντρόζα, οι οποίες είναι αξιόλογες φωτογραφίες. Συνεχίζω. Εδώ βλέπουμε την ίδια ημέρα μία καταχώρηση στο ημερολόγιο πολέμου του Ναυάρχου Αιγαίου. Έχει και την υπογραφή του, είναι ο Ναύαρχος Φόρστερ, στην οποία αναφέρει ότι το Μοντρόζα δέχτηκε μία δέσμη τριών τορπιλών. Σύμφωνα όμως με τον κυβερνήτη του Triumph, ο κυβερνήτης εξαπέλυσε μία δέσμη τεσσάρων τορπιλών. Αναφέρει ότι το υποβρύχιο καταδιώχτηκε με βόμβες από τα αεροπλάνα, με βόμβες 180 κιλών. Και επίσης, εκεί που ανέφερε σε προηγούμενη καταχώρηση ότι οι απώλειες ήταν μηδαμινές, εδώ γράφει ότι οι απώλειες ήταν 25 νεκροί και 118 τραυματίες. Αυτή είναι η γερμανική πηγή. Αλλά έχουμε και μία πηγή από το La Difesa del Traffico, του Ufficio Storico della Marina Militare, του Ιταλικού Ιστορικού Γραφείου, Ινστιτούτου, το οποίο αναφέρει ότι οι απώλειες του Μοντρόζα κατά τη βήθηση ήταν 148 άτομα και ότι διασώθηκαν μόνο 117. Και μπαίνουμε τώρα στο κομμάτι του υποβρυχίου. Το υποβρύχιο που βήθησε το Μοντρόζα ήταν το υποβρύχιο Triumph. Το Triumph ήταν υποβρύχιο της κλάσης TAF. Έχω ένα feedback, δεν ξέρω, είμαι σε ένα loop στο... Ωραία, βγήκα. Της κλάσης TAF, η οποία είναι γνωστή σαν κλάση τρίτων.
Αυτή η κλάση υποβρυχίων ήταν η πιο γνωστή κλάση βρετανικών υποβρυχίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πήρε το όνομά της από το πρώτο υποβρύχιο που κατασκευάστηκε σε αυτή την κλάση, το υποβρύχιο Τρίτον. Το Triumph ήταν το τρίτο υποβρύχιο της σειράς και κατασκευάστηκαν συνολικά, αναπτυγήθηκαν συνολικά 53 υποβρύχια σε τρεις ομάδες. Λοιπόν, το Triumph είχε ένα μήκος 83,8 μέτρα και ένα εκτόπισμα 1.090 τόνων. Ήταν της σειράς των 1.000 τόνων υποβρυχίων, για τα οποία είχε αγωνιστεί πάρα πολύ το Βρετανικό Ναυαρχείο να τα κατασκευάσει, διότι υπήρχαν κάποιες αντιθέσεις μέσα στο Ναυαρχείο το ίδιο. Και όπως είπα πριν, κατασκευάστηκε στα ίδια ναυπηγεία που κατασκευάστηκε η μηχανή του Μονρόζα, δηλαδή στο Vickers Armstrong, στο Barrow in Furness του United Kingdom στην Μεγάλη Βρετανία. Ως πρόωση είχε δύο μηχανές δίσελ και δύο ηλεκτρικές μηχανές, οι οποίες κατέληγαν σε δύο άξονες που με τη σειρά τους κατέληγαν σε δύο προπέλες. Ενδεικτική ταχύτητα στην επιφάνεια είχε 15 κόμβους και εν καταδύση 9 κόμβους και παραγγέλθηκε το 1936 και αποπερατώθηκε το Μάιο του 1939 και παραδόθηκε. Ο πλεισμός του ήταν ένα κανόνι των 4 ιντσών, αναλογία είναι 102 χιλιοστά, τρία αντιεροπορικά πολυβόλα και είχε 6 τορπιλοσωλήνες στην πλώρη, 2 τορπιλοσωλήνες στο πλάι και 2 τορπιλοσωλήνες στο κέντρο του πλοίου. Συνολικά ήταν 4 τορπιλοσωλήνες, έφερε 16 τορπίλες. Το διάστημα που βύθισε το Μονρόζα, ο κυβερνήτης του ήταν ο Lieutenant Commander Wilfred Goods, θρυλικός κυβερνήτης, ο οποίος έζησε, γιατί το Triumph βυθίστηκε αργότερα, βυθίστηκε στο τέλος του ίδιου χρόνου, το Δεκέμβριο του 1941, στα ελληνικά νερά, σε ελληνικές θάλασσες, και είναι πολλοί που το ψάχνουν, θα μιλήσουμε και γι' αυτό λίγο αργότερα. Κάτι που θέλω να πω εδώ είναι ότι εδώ βλέπουμε το υποβρύχιο με ένα κάλυμα των δύο εξωτερικών τροπιλοσωλήνων του. Υπάρχουν, αυτό είναι το κάλυμα. Το υποβρύχιο έδρασε στην αρχή στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα και το Δεκέμβριο του 1939, δηλαδή μισό περίπου χρόνο, όχι Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, τέσσερις μήνες μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πρόσκρουσε σε μία νάρκη κοντά στο νησί Χέλκολαντ, στη Βόρεια Θάλασσα, γερμανικό νησί, και έχασε όλο αυτό το κομμάτι της πλώρης του. Κατάφερε να επιστρέψει, επισκευάστηκε και το 1940 στάλθηκε στη Μεσόγειο. Εδώ βλέπουμε πάλι το Triumph από πάνω, το Δεκέμβριο του 1940, και βλέπουμε ότι η πλώρη του είναι τελείως διαφορετική. Εδώ είναι το πυροβόλο του, τορπιλοσωλήνες, μία άποψη από πάνω. Η φωτογραφία αυτή προέρχεται από το Imperial War Museum. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον και για το ελληνικό κοινό και για εμάς που είμαστε Έλληνες, διότι δείχνει το πρώτο στολίσκο, βρετανικό στολίσκο υποβρυχίων, είναι η First Submarine Flotilla, η οποία έδρασε με βάση της στην Αλεξάνδρεια μέχρι τον Ιούνιο του 1942, που το Deutsche Afrika Corps με το Ρόμελ είχε πλησιάσει τόσο την Αλεξάνδρεια που αναγκάστηκαν να εκενώσουν την Αλεξάνδρεια και να μεταφέρουν τη βάση τους στην Βηρυτό. Η First Submarine Flotilla είναι η φλωτήλα η οποία δέχτηκε και φιλοξένησε τα ελληνικά υποβρύχια όταν αυτά έφυγαν το 1941, τον Απρίλιο του 1941 από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, ο διοικητής της First Submarine Flotilla ήταν υπεύθυνος και για τα υποβρύχια Παπα-Νικολής, Κατσόνης, Γλάφκος κλπ. Τρίτων κλπ. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι πάρα πολλά από τα υποβρύχια της φλωτήλας αυτής, όσα ξεκινάνε με τάφο, όπως το Torbay, το Trusty, το Talisman, το Tracer, το Triumph, το Thunderbolt, το Truant κλπ, το Tetrarch, ήταν της κλάσης TAF, της κλάσης Τρίτων.
Αυτό που βλέπουμε είναι ότι πολλά από αυτά είναι σε μας πολύ γνωστά, έως και συγγενείς θα έλεγα. Είναι το πρώτο-πρώτο, το πιο επιτυχημένο υποβρύχιο των Βρετανών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι το Torbay, το οποίο με κυβερνήτη τον Lieutenant Commander Mears βύθισε ένα σωρό πλοία στον ελλαδικό χώρο, είναι θρηλυκό υποβρύχιο. Και ανάμεσα σε αυτά είναι το Citati Tripoli, το οποίο καταδύθηκε πρώτος ο Αντώνης Γράφας με την ομάδα του. Έτσι, η βύθιση αυτή έγινε το φθινόπωρο του 1941, δηλαδή την ίδια περίοδο που βυθίστηκε και το Μονρόζα. Εδώ βλέπουμε το Talisman. Το Talisman είναι το υποβρύχιο το οποίο βύθισε το Θεοφίλ Κοτιέ, το οποίο ανακάλυψε η ομάδα του Νίκου Βασιλάτου στα βόρεια της Κίας. Και αν θυμάμαι καλά, ο πρώτος που καταδύθηκε σε αυτό ήταν ο φίλος μας ο Μιλωνάκης, ο Κώστας. Έτσι. Εδώ είναι το Triumph, το οποίο έχει βυθίσει το Μοντρόζα. Εδώ είναι το Rorqual, το οποίο είναι υπεύθυνο για ένα σωρό βυθίσεις, ανάμεσα σε αυτές και του μοναδικού τάνκερ το οποίο είχε ο γερμανικός στρατός κατοχής, το τάνκερ Πετράκης Νομικός, το οποίο το βύθισε έξω από τα Δαρδανέλια. Εδώ βλέπουμε και το Περσέα. Ο Περσέας είναι το υποβρύχιο που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς και που ανακάλυψε ο δίτης Κώστας Τοκταρίδης. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια σειρά υποβρυχίων τα οποία έχουν σχέση με τα ναυάγια που έχουν βυθιστεί στις ελληνικές θάλασσες και έδρασαν στα ναυάγια αυτά. Θα ήθελα να πω κάτι τώρα για τις σημαίες που βλέπουμε εδώ. Σαν ανέκδοτο θα το παραθέσω αυτό. Έχει μια αστεία ιστορία στην ουσία. Βλέπουμε ότι όλες είναι πειρατικές σημαίες. Έτσι. Η κάθε πειρατική σημαία έχει τον αποκαλούμενο Jolly Roger, το χαρούμενο Roger, με σταυρωτά κόκαλα. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με τις πειρατικές σημαίες ξεκινάει στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε ένας ναύαρχος του Admiralty, του Βρετανικού Ναυαρχείου, ο οποίος ήταν της παλιάς σχολής. Ήταν ο Admiral Sir Arthur Wilson, ο οποίος θεωρούσε ότι το καινούργιο όπλο για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το υποβρύχιο όπλο, ήταν ένα όπλο το οποίο δεν τέριαζε με τις αρχές του Royal Navy. Και ότι στην ουσία αυτοί που συμμετείχαν, που επάνδρωναν τα υποβρύχια, ήταν πειρατές και θα έπρεπε να περάσουν από δίκη και να κρεμαστούν. Σύμφωνα με τον Sir Arthur Wilson. Έλα όμως που η πισιρικαρία που είχε επανδρώσει τα υποβρύχια δεν της άρεσε αυτή η θέση του Wilson και υπήρξε ένας τύπος, ο Lieutenant Commander Max Horton, ο οποίος ήταν κυβερνήτης του HMS Epsilon 9, ο οποίος αντέδρασε σε αυτή την δήλωση του Wilson και στην πρώτη περιπολία που βγήκε μετά τη δήλωση έβαλε στο περισκόπιο του σαν σημαία μια πειρατική σημαία. Αυτό το πράγμα άρχισαν να το κάνουν όλοι οι κυβερνήτες των Βρετανικών υποβρυχίων στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια έγινε παράδοση και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλα τα Βρετανικά υποβρύχια έφερναν μια σημαία, το λεγόμενο Jolly Roger, την πειρατική σημαία, η οποία πέρα από το Jolly Roger, το χαρούμενο Roger που είχε πάνω, είχε και διάφορα διακριτικά. Ας πάρουμε τη σημαία του Triumph. Βλέπουμε ότι επάνω-επάνω έχει μια γραμμή. Λοιπόν, κατά πρώτον πρέπει να πω ότι οι γραμμές αυτές, οι οριζόντιες γραμμές, οι άσπρες, σημαίνουν βύθιση ενός πλοίου. Μεγάλου πλοίου. Αν το πλοίο ήταν πολεμικό, τότε η γραμμή ήταν κόκκινη. Η άσπρη γραμμή δήλωνε εμπορικό πλοίο. Επάνω-επάνω βλέπουμε μία γραμμή με ένα U στη μέση. Το U είναι για το U-Boat. Αυτό σημαίνει ότι το Triumph βύθισε ένα υποβρύχιο. Πρόκειται για το ιταλικό υποβρύχιο Salpa, το οποίο το βύθισε τον Ιούνιο του 1940 στην Κυριναϊκή. Πιο κάτω βλέπουμε μία σειρά από σπαθιά. Αυτά τα σπαθιά είναι ειδικές αποστολές, τις οποίες εξετέλεσε το υποβρύχιο μεταφέροντας πράκτορες σε εχθρική περιοχή. Εδώ επάνω δεξιά βλέπουμε δύο σταυρωτά κανόνια και από κάτω
αστέρια. Τα σταυρωτά κατατόνια σημαίνει ότι τα αστέρια που βρίσκονται εκεί είναι πλοία τα οποία βύθισαν στην επιφάνεια με το πυροβόλο του. Συνήθως ήταν πετρελαιοκίνητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 πετρελαιοκίνητα καΐκια βυθίστηκαν με το πυροβόλο του. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 εμπορικά πλοία βυθίστηκαν με τορπίλες και ότι εξετέλεσε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 αποστολές σε εχθρικό έδαφος μεταφέροντας πράκτορες και υλικού. Και βύθισε και ένα υποβρύχιο. Συνεχίζω. Δημήτρη, να μην επιτάθουμε όμως άλλες σημαίες. Όχι, τελείωσαμε τις σημαίες, πέρασα αλλού. Έχουμε ήδη περίπου 50 λεπτά αυτή τη σημαία. Έχουμε και τον Αντώνη, έχουμε πολλή κουβέντα ακόμη. Εντάξει, έχουμε open end. Πολύ ωραίες πληροφορίες. Ναι, πολύ ωραίες πληροφορίες. Αλλά εντάξει, οκ. Πολύ ωραία εξήγηση για τη σημαία. Νίκο, μισό λεπτό, θέλω να τελειώσω όμως. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, με φιλοξενώ μόνο σου, αλλά να τελειώσω. Ναι, ρε φίλε. Εδώ πέρα βλέπουμε μία φωτογραφία από το πλήρωμα του Triumph, η οποία τραβήχθηκε λίγο καιρό πριν αυτό βυθιστεί. Στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν δύο υποβρύχια του τύπου TAF, της κλάσης TAF, της κλάσης τρίτων, τα οποία έχουν χαθεί. Είναι το Triumph και το Trooper. Το Triumph χάθηκε ανάμεσα Δεκέμβρη με Γενάρη του 1941, και το Trooper το φθινόπωρο του 1943. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ τελείωσα με τα ιστορικά εδώ. Τα οποία δεν ξέρουμε κάτι για αυτά. Όχι, τα ψάχνει όλος ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι θέλεις να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Όχι, αγόρι μου, δεν εννοώ να τελειώσετε. Το θέμα με τις σημαίες ήταν πάρα πολύ. Απλά μην αναλύσουμε όλες τις σημαίες, αλλά ήταν πάρα πολύ. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που τους ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Σωστό. Εντάξει. Να περάσουμε λιγάκι στη συζήτηση με τον Αντώνη. Τώρα τελειώσαμε. Εγώ τελείωσα από τη δικιά μου μεριά. Είναι η συζήτηση με τον Αντώνη. Λοιπόν, Αντώνη φίλε, καταρχάς συγχαρητήρια για ό,τι έχεις ανακαλύψει μέχρι στιγμής. Συγχαρητήρια για ό,τι έχεις κάνει. Χαίρομαι που σε έχω εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές για την τεκμηρίωση και την ταυτοποίηση ναυαγίων. Είσαι ο πρώτος ο οποίος ανακάλυψε και καταδύθηκε στο ναυάγιο του Ατμόπλου Μονρόσα το 2003, σωστά. Σωστά. Θέλεις να μας πεις πώς βρέθηκε αυτό το ναυάγιο, πώς έφτασες να το ανακαλύψεις, πώς έφτασες να το καταδύεσαι. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει κάθε λεπτομέρεια, αν γίνεται. Βεβαίως. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για την πρόσκληση και σε ένα δίκα Δημήτρη που θα έχουμε τη συνομιλία. Πιστεύω να είναι όλα πολύ όμορφα. Το 2003, λοιπόν, ήμασταν τότε μια ομάδα, μια παρέα, μια ομάδα αποτελούμενη από τον Ιλάριο Νικοϊβεράκη, Αντώνιο Νικοϊβεράκη, τα δύο αδέρφια, τον Βασίλη τον Λάμπρου, τον Κώστα Θοκταρίδη και εμένα. Κάναμε βουτιές, ήμασταν και μαθητές του Κώστα. Λοιπόν, είχαμε κάποιες πληροφορίες, όπως και ο Αντώνης Νικοϊβεράκης, αλλά και ο Κώστας, για κάποιο ναυάγιο στην περιοχή της Αναβίσου. Για το Μορόζα. Βασικά, εμείς είχαμε τότε το βιβλίο του Χρήστο Ντούνη στα χέρια μας. Τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ. Να κάνω μία αναφορά ότι εγώ δεν είμαι ιστορικός και ούτε ποτέ ασχολήθηκα με το ιστορικό κομμάτι παρά μόνο με το καταδυτικό. Γι' αυτό και δεν γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα τι είχαν κάποιοι άνθρωποι στο μυαλό τους. Τέλος πάντων, τότε μιλάω. Οριοθετήσαμε ένα κομμάτι της θαλάσσης περιοχής και μας ενδέφερε πολύ το Μορόζα για τους απλούς λόγους ότι ήταν ένα ναυάγιο πολύ κοντά στην ακτή. Τότε καθελικία με τις βάρκες από τη δικιά μου δηλαδή ουσιαστικά από την Ανάβησο και αυτό ήταν στα 3,5 περίπου μίλια. Η περιοχή που ψάχναμε ήταν γύρω στα 90 μέτρα. Ήταν ένα βάθος το οποίο ήταν εφικτό για λίγους δίτες, τέλος πάντων για κάποιους από εμάς. Έτσι λοιπόν ορθήσαμε μια περιοχή και ξεκινήσαμε κάποια βράδια και την δουλεύαμε, με ηχοβολιστικό δηλαδή και με GPS. Κάναμε τις λεγόμενες τραβέρσες πάνω κάτω, δεν βρήκαμε τίποτα. Μία βραδιά μαζί με τον συνόματο ξαδελφό μου Αντώνη,
Ήμασταν μόνοι μας στη βάρκα και απογοητευμένος εγώ από την όλη, από τόσες πολλές φορές, αλλά και από εκείνο το βράδυ που δεν μπορούσαμε να βρούμε κάτι, κάποιο σήκωμα, κάποια έξαρση βυθού. Γνωρίζαμε ότι το υποτιθέμενο ναυάγιο ήταν περίπου 125 μέτρα μήκος, όπως είπες εσύ, γύρω στα 16 μέτρα φάρδος, και αρκετά ψηλό, όπως είπες, γύρω στα 25-27 μέτρα ύψος γενικώς. Όμως δεν παίρναμε τίποτα. Τελειώνοντας και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, υπήρχε ένα πυροφάνη στην περιοχή. Αυτό το ξέρουν που λέω την πληροφορία απροελάχιστοι άνθρωποι, γιατί δεν χρειάστηκε να το επικοινωνήσουμε. Ο ξάδελφός μου δεν καταδίονταν, όμως μου λέει: πάμε, Αντώνη, να δούμε τι έχει κάτω από το πυροφάνη. Διότι το πυροφάνη δεν το βάζουν οι ψαράδες και όπως όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία στο κουτουρού, στην τύχη. Το βάζουν κάπου συγκεκριμένα. Φοβερή τύχη, Αντώνη, το βλέπω να έρχεται. Ναι, ναι. Εγώ δεν πίστευα τέτοιο πράγμα. Γιατί ήμουν και φορτισμένος αρνητικά από την όλη υπόθεση. Γιατί ήμασταν τόσο πολύ κοντά, αλλά και τόσο πολύ μακριά. Φτάνοντας σε μια απόσταση γύρω στα 100 με 150 μέτρα, απέχαμε από το πυροφάνη. Μακρινή απόσταση για να ερευνήσει κάτι. Αλλά και κοντά όταν ακούει κάποιος τα 150 μέτρα. Και όπως λοιπόν φτάνουμε στο πυροφάνη, αρχίζει και από κάτω το βυθόμετρο, δηλαδή το σόναρ του βυθομέτρου, και σηκώνει τη μεγάλη καμπούρα, μια πολύ μεγάλη καμπούρα από το πλοίο. Η χαρά ήταν απερίγραπτη φυσικά. Παίρνω το στίγμα και βγαίνουμε στην παραλία και φεύγουμε, τελειώνουμε, πάμε. Και από την επόμενη μέρα κιόλας επικοινωνώ με τα παιδιά ότι ξεκινάμε τις πρώτες μας καταδύσεις, να δούμε την πρώτη κατάδυση, δηλαδή να δούμε ποιο είναι αυτό που βρήκαμε, τι είναι αυτό που βρήκαμε. Και λέω ότι είναι, γιατί τα επόμενα χρόνια έχουμε πέσει σε αρκετά βαθιά νερά, 100-107 κτλ. Μαζί με άλλα παιδιά, μάλιστα με άλλους δίδες, τον Γιάννη τον Λιαρδάκη, τον Γιάννη τον Μουστάκα κτλ. Και ήταν πέτρες. Γι' αυτό λέω, δεν ξέραμε τι ήταν. Τα αρχεία λέγανε ότι είναι αυτό. Να πούμε κάτι, ότι το βιβλίο του Ντούνι έχει τετραψήφιους αριθμούς μέσα. Δεν έχει εξαψήφιους. Ο τετραψήφιος αριθμός είναι γενική περιοχή. Ναι. Δεν είναι στην Κρήτη, είναι κάπου εδώ, στον Αργοσαρονικό. Εκεί. Όμως δεν είναι το εξαψήφιο που θέλουμε εμείς. Τότε δεν υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες, ειδικά το 41 που είχαν δώσει οι Γερμανοί ή οι Εγγλέζοι, τέλος πάντων, το χτύπημα αυτό. Έτσι λοιπόν, είμαστε σε μια περιοχή, σε μια ευρύτερη περιοχή, αλλά σαν να ψάχνουμε ψηλού στάχυρα. Συνεχίζω. Έτσι λοιπόν φτιάχνω τα μείγματά μου, γιατί εκείνη την περίοδο βουτούσα μόνο εγώ στα νερά αυτά. Τα υπόλοιπα παιδιά ήταν δίδες ασφαλείας και βαρκάρης. Κάποιοι. Και καταβίωμε την πρώτη βουτιά και πραγματικά πέφτω απάνω στο ναυάγιο. Η χαρά ήταν απερίγραπτη, μεγάλη συγκίνηση, άπειρα ψάρια, άπειρα ηλεκτρικά εργαλεία απάνω στο ναυάγιο. Η πρώτη βουτιά ήταν εξερευνητική. Δεν ήταν για να καθίσουμε αρκετά. Και το έκανε. Αυτό έγινε, Αντώνη, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό έγινε πότε ακριβώς, πότε έγινε η πρώτη βουτιά? Δεν θυμάμαι αν ήταν άνοιξη ή φθινόπωρο του 2003. Νομίζω ήταν άνοιξη, νομίζω, δεν θυμάμαι. Το είπα στην ομάδα, φυσικά. Τα εργαλεία τα οποία είχαμε για να βγάλουμε βίντεο και φωτογραφίες ήταν αστεία σε σχέση με τα σημερινά. Βίντεο δεν υπήρχαν φωτογραφίες τότε. Δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά. Ένα τούμπο ήταν που βάζαμε μέσα μια κάμερα, την βάζαμε ρεκ από την επιφάνεια, κλείναμε το καπάκι, όλα στον τόρνο όλα αυτά, κατεβαίναμε κάτω για να συμπιεστεί και μετά το αφήναμε. Και πρέπει να περίμενα ότι όταν φτάσουμε στην επιφάνεια και βγούμε στην, απάνω στα 2-3, ένα μέτρο νερό, να κρατήσει το καπάκι, διότι ο αέρας πέταγε το καπάκι έξω και θα μπαίνει νερό μέσα. Φυσικά, κατά την διάρκεια αυτή, η κάμερα έγραφε ό,τι έγραφε, μέχρι που αν τελειώσει βέβαια η μπαταρία για να τελειώσει και η αποσυμπίεση κτλ. Τα πράγματα ήταν έτσι, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα στη χώρα ήταν κάπως απλά, πολύ απλά και πρωτόγωνα. Και ξεκινήσαμε, είδαμε το ναυάγιο αυτό. Εγώ τότε δεν είχα τέτοιες φωτογραφίες όπως έχεις εσύ αυτή τη στιγμή, οπότε, ή όπως αργότερα ανακάλυψα και έβαλα στη σελίδα. Έτσι σιγά σιγά αναγκάστηκα και μέτρησα μόνος μου με μύτο το καράβι. Υπάρχει ακόμα μύτος ακάτω, είναι λευκός και κίτρινος. Από την πλώρη μέχρι την πρίμη είναι 125 μέτρα ακριβώς. Στο καράβι αυτό έχω κάνει περίπου 40 καταδύσεις. Γιατί έκανα 40 καταδύσεις? Ήταν το πρώτο καράβι που βούτυξα στα βαθιά νερά και ήταν ουσιαστικά αυτό το οποίο με έκανε να γίνω ένας σωστός δίτης. Ήταν κοντά στην ακτή, οπότε ήταν εύκολο από θέμα
καυσίμων. Ήταν 3,5 περίπου μίλια και ένα βάθος το οποίο έγινε πολύ άνετο σε μένα και αργότερα όσοι άλλοι το καταδείχθηκαν. Και επίσης λοιπόν... δεν έχει ρεύματα, δεν έχει ρεύματα. Στην περιοχή δεν έχει ρεύματα, μεγάλο θέμα. Κάποιες φορές βέβαια έχει ρεύματα, εντάξει. Κάποιες φορές. Ναι, ναι. Είναι μια περιοχή η οποία δεν περνούν καράβια από πάνω, γιατί προστατεύεται από τον Πάτροκλο και από τον Αρζεντά. Δεν σε ενοχλεί κανένας, δεν ενοχλείς κανέναν, παρά μόνο με κάποιον ψαρά αν συναντηθείς. Και έτσι λοιπόν κάποτε βουτούσα σε αυτό και Σάββατο και Κυριακή. Γιατί ήταν η μεγάλη μας αγάπη, ήταν το μεγάλο, ήταν η μεγάλη λατρεία που υπήρχε αυτό το καράβι. Αυτές οι βουτιές, αργότερα έχω και αυτά 5 βίντεο απάνω στην σελίδα, βούτυξαν και άλλα παιδιά με άλλα εργαλεία όπως ο Κώσο Μιλωνάκης, που με την καλή φωτογραφική μηχανή, ο Λιαρδάκης και άλλα πολλά παιδιά. Πήραμε φωτογραφίες, μπήκα στα μπάρια, το έχει οπλισμό τα μπάρια μέσα. Έχω δει δηλαδή σφαίρες μέσα στα μπάρια. Αν και φαίνονται άδεια, ουσιαστικά άδεια είναι. Η περιγραφή του ναυαγίου, του ναυαγίου την κάνετε κι εσείς. Τότε, το 2003 και τα επόμενα, μέχρι και το 2010 που βουτούσα στο ναυάγιο αυτό μαζί με και με άλλα παιδιά κατά διαστήματα, υπήρχε ο κάβος από την πλώρη, η πρίμη είναι διαλυμένη πίσω τελείως, ανοιγμένη σαν τριαντάφυλλο και διαλυμένη, δεν υπάρχει προπέλα, δεν υπάρχει πιδάλιο. Υπάρχουν δύο βασικά ρήγματα στο ναυάγιο, μία δεξιά και μία αριστερά στις πλευρές του, που μπαίνεις και στα δύο μέσα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διεισδύσεις που είναι κίνδυνες, που πηγαίνεις από πρίμη έως και στα μπάρια. Οι άγκυρες είναι στα όκια τους. Υπήρχε τότε, έχω να βουτήξω πολλά χρόνια τώρα, ο ιστός μπροστά, ο πλωριός ιστός όρθιος μαζί με, με τον... Εκεί είναι ακόμα, είναι ακόμα εκεί. Με τον υποθέμενο γερανό. Αυτή η γέφυρα που υπήρχε, όχι των τριών σημείων όπως έδειξε στην φωτογραφία, αλλά έχει καταπέσει κάποιο κομμάτι της. Πάντως υπάρχει ένα ναυάγιο το οποίο έχει πολλή ζωή απάνω, από ψάρια, από σφουγγάρια, από διάφορους οργανισμούς. Είναι όρθιο, περήφανα στέκεται όρθιο ακόμα. Μπορεί κάποιος δείτες να κάνει άνετα βουτιές διαφόρων επιπέδων, δηλαδή στα 75, στα 70, στα 80, στα 85, γιατί έχει σε διάφορα σημεία που μπορείς να το δεις. Είναι μεγάλο καράβι, διάκριτο. Δεν είναι ένα κουβάρι σίδερο το οποίο χτυπήθηκε, κόπηκε και είναι κάτω πεταμένα πράγματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό και ωραίο ναυάγιο, διότι είναι κοντά. Είναι κοντά από την ακτή. Δεν σε τρώει η θάλασσα, δεν ο καιρός. Ό,τι και να γίνει, τα μαζεύεις και φύγεις γρήγορα έξω. Και είναι και σε ένα βάθος το οποίο είναι λιγότερο από 100, εντάξει και περισσότερο από τα νορμοξικά. Οπότε είναι κάποιο βάθος το οποίο είναι ικανοποιητικό. Αυτά εντάχει. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο ότι είναι το Ομορόζα. Γιατί είδαμε και τις φωτογραφίες, το μήκος μας έκανε, το ύψος, το φουγάρο, η πρίμη πώς ήταν, η γέφυρα. Γι' αυτό και το ονομάσαμε, όχι το ονομάσαμε, γι' αυτό και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι είναι το Ομορόζα. Ωραία. Για να ρωτήσω κάτι, αν κατάλαβα σωστά. Εσείς γνωρίσατε ότι υπήρχε ναυάγιο σε αυτή την περιοχή από το βιβλίο του Ντούνι. Ακριβώς. Και ψάχνατε να βρείτε το Μοντρόζα. Ακριβώς. Βρήκατε λοιπόν αυτό το ναυάγιο και με αυτή τη διαδικασία, με τις μετρήσεις που κάνατε, διαπιστώσατε ότι ισχύουν όλα τα στοιχεία, τα τεχνικά στοιχεία του Μοντρόζα με το ναυάγιο που ήταν εκεί. Ναι. Από την πρώτη κατάδυση μέχρι να ταυτοποιηθεί το ναυάγιο, πόσος καιρός πέρασε? Να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι. Γιατί πάνε πολλά χρόνια, πάνε 17. Αλλά δεν πέρασε πολύ καιρό. Δεν πιστεύω ότι πέρασε παραπάνω από ένας χρόνος. Έγιναν και άλλες βουτιές φυσικά, πολλές. Και φτάσαμε στο συμπέρασμα αυτό. Δεν πέρασε πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι, Δημήτρη, ακριβώς τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Στη τελευταία βουτιά που έκανα στο Μονρόζα, η οποία τελευταία βουτιά στο Μονρόζα ήταν το φθινόπωρο του... Όχι, την άνοιξη, όχι, την άνοιξη του 2019. Ήταν η τελευταία βουτιά που κάναμε, την κάναμε μαζί, Νίκο, εσύ και ο Πάπης ο Σπανίδης ήταν μαζί μας, μια ομάδα. Η δεύτερη ομάδα ήταν ο Γιώργος Αμπανδόρος με την Καρολίνε Γκριν και τον φίλο μας τον Αντώνη τον Κρέντς. Στην κατάδυση αυτή
κατέβηκα στο πλωριό Αμπάρι. Το πλωριό Αμπάρι έχει δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, πίσω από τους αστακούς που είδα εκεί, που σίγουρα δεν ήταν για τον Ιταλικό στρατό κατοχή στην Κρήτη, έτσι, υπήρχαν μια σειρά από κρεβάτια, διπλά κρεβάτια, τα οποία είχαν καταρρεύσει. Κατά τη δικιά μου εκτίμηση, ήταν ένας χώρος, όπου χώρος ενδιέτησης για το στρατό που μετέφερε, για τους φαντάρους που μετέφερε, που σημαίνει ότι είχε αλλαχτεί, είχε εξοπλιστεί σαν μεταγωγικό, για να μεταφέρει στρατό δηλαδή. Τα είδες εσύ αυτά τα κρεβάτια, τα παρακολουθήσεις, τα είδες καθόλου? Όταν κατεβαίνεις από το πλωριό Αμπάρι, κατεβαίνοντας λοιπόν, μπαίνεις στο Αμπάρι. Έχει ένα πρώτο επίπεδο και συνεχίζεις κάτω, πηγαίνεις στον πάτο, που όπως είπες υπάρχουν απομεινάρια οπλισμού, τα οποία βέβαια είναι σκεπασμένα με λάσπη και με ασβεστολιθικούς οργανισμούς. Ακριβώς, ακριβώς. Εσύ αυτά τα κρεβάτια τα πρόσεξες καθόλου, τα θυμάσαι? Έχω προσέξει σίδερα. Μέσα υπήρχαν σίδερα. Δηλαδή έκανα βόλτα στο Αμπάρι με τον φακό, είδα κάποια σίδερα. Δεν κατάλαβα ότι ήταν κρεβάτι ή όχι. Γιατί υπήρχε πολύ ίζημα. Όταν λέω ίζημα, είναι επικαθόμενη αυτή η άμμο, αυτό το ίζημα. Υπήρχαν σίδερα πολλά. Αυτό το πράγμα εγώ είδα. Δεν μπορώ να πω αν ήταν κρεβάτι ή όχι. Αυτό που, το πρώτο επίπεδο που λέω εγώ είναι εκεί γύρω στα 82 με 84 μέτρα βάθος. Το πρώτο επίπεδο μέσα στο Αμπάρι. Ναι. Έτσι. Ναι. Ωραία. Ναι. Εκεί το μέγιστο βάθος είναι 85 σε αυτό το Αμπάρι που λες. Είχα πάει και εγώ πέρυσι το φυτό. Ναι. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο, Δημήτρη. Δεν σε βλέπω, Νίκο, για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Η σύνδεσή μου εδώ πέρα γενικότερα, επειδή τρέχει και η σελίδα μου, το live έχει κολλήσει. Γι' αυτό και καθυστερώ να μεταφέρω ένα σχόλιο του Καρέλα, του Γιώργου. Ναι, το οποίο είναι? Αναφορικά με τον Καρέλα που είπες. Α, με τον Θόδωρο Καρέλα, ναι. Ναι, λέει λοιπόν ότι ο Καρέλα, ο πατέρας του Θόδωρου Νικόλαος. Τώρα μας βλέπω όλους. Ναι. Ο πατέρας του Θόδωρου, λέει, Νικόλαος, ήταν εφοπλιστής. Από τη Σύρο, τα παιδιά του ίδρυσαν την κλωστοϊφαντουργία Αιγαίο. Α, δηλαδή, ωραία. Εντάξει. Με την οικογένειά του. Ωραιότατα. Επίσης μεταφέρω... Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστώ. Συγγνώμη, παιδιά, μεταφέρω καθυστερημένα κάποια σχόλιά σας, γιατί για αρκετή ώρα έχει κολλήσει η σύνδεση εδώ. Χαιρετισμούς λοιπόν από πολλούς, από τον Ιλαρίον Ιδεράκη που έχει στείλει τα συγχαρητήριά του, τον Στέλιο Σταματάκη και πολλούς άλλους. Ο Ερίκος. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και πολλοί άλλοι. Ευχαριστούμε, παιδιά. Έχουμε ολοκληρώσει ερωτήσεις για τον Αντώνη. Εγώ από τη δική μου μεριά έχω ολοκληρώσει τις ερωτήσεις μου για τον Αντώνη. Γνωρίζω τώρα πλέον αυτά που ήθελα να μάθω από τον Αντώνη και νομίζω ότι ο καθένας που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή θα ήθελε να μάθει από πρώτο χέρι, από τον πρώτο άνθρωπο που το καταδύθηκε και το ανακάλυψε, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ναι, απλούστατα τον Αντώνη θα τον έχουμε και στη συνέχεια στη συζήτηση που θα έχουμε στα καταδυτικά. Έτσι. Αν είχαμε και δικιά σου εικόνα, Νίκο, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω, εγώ τον Αντώνη το βλέπω εμένα, αλλά εσένα δεν σε βλέπω. Okay, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό τώρα. Έγινε. Αυτή τη στιγμή Αντώνη, σε ακούμε. Έχει παγώσει εδώ πέρα γιατί τρέχω το streaming. Για πάμε. Θα ήθελα να προσθέσω, δεν ξέρω αν αυτό ανήκει στα καταδυτικά, για κάποια μείγματα που χρησιμοποίησα τότε. Ναι, βέβαια. Τότε δεν χρησιμοποιούσα εγώ προσωπικά ούτε ορμοξικά, ούτε ορμοξικά, ούτε νίτροξ. Είχα ένα μείγμα, είχα τα μείγματα κάτω 15% οξυγόνο και 30% ήλιο. Το υπόλοιπο ήταν άζωτο και ανέβαινα με αυτό και αέρα φυσικά και δύο φιάλες αέρα για την άνοδο και την κάθοδο. Και πάνω στην επιφάνεια είχα μόνο το 2,18 λίτρα οξυγόνο. Αυτό. Δεν υπήρχε ούτε ορμοξικό, ούτε νίτροξ 50, ούτε τίποτα. Υπήρχε το 15-30 αέρας και καθαρό οξυγόνο. Έκανα αρκετές βουτιές με αυτό, δεν έπαθα τίποτα απολύτως, όμως έκανα πάρα πολύ οξυγόνο, όσο έλεγε ο πίνακάς μου. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα τότε. Με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αρκετό οξυγόνο. Μέχρι που αργότερα μάθαμε και τα νορμοξικά και έτσι τα πράγματα ήταν καλύτερα. Αυτό θέλω να πω
Αντώνη, να ρωτήσω κάτι. Πώς ήταν η... από θέμα νάρκωσης και τα λοιπά. Αέρα βούταγες, είπες. Όχι, με αέρα. Αέρα είχα γιατί είναι το travel μου. Ήταν αέρας. Α, travel. Ναι, και πριν κατά τα... γύρω στα 30 μέτρα άλλαζα και βάζα το 15-30. Δεν είχα νιώσει ποτέ. Ναι, ναι. Και το αντίστοιχο και μετά κατά τα 40 μέτρα στην άνοδο άλλαζα και σε αέρα πάλι και έφτανα μέχρι τα 6 με αέρα. Και από τα 6 μέχρι το τέλος από συμπίεσης, ό,τι έλεγε ο πίνακας φυσικά. Φυσικά δεν είναι πολύ οξυγόνο ο πίνακας. Αυτό. Δεν είχα νιώσει ποτέ νάρκωση. Ήμουν αρκετά ζωηρός και όλα πήγαν καλά. Όχι, είχα μείνει με την εντύπωση. Δεν είχα ακούσει, έχει κάνει διακοπή. Δεν είχα ακούσει ότι χρησιμοποιούσε το 15 το. 15-30 μετά από την αλλαγή που έκανες από τον αέρα. Ναι, και το καλοκαιράκι καμιά φορά κάναμε και με υγρού κατάδυση, μια γρήγορη, έτσι να μας χτυπήσει λίγο η διαφορά της θερμοκρασίας το 15 και κάτω με το 25 που είχε πάνω. Ναι, ναι, ναι. Αυτά έτσι για αστεία τώρα, που για κάποιους δεν είναι καθόλου αστείο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω κάτι να πω στον Αλέξη στο coordination από πίσω. Αλέξη, δεν έχουμε, θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν, ένα πάνελ με τους τρεις μας για να βλέπουμε τι λέει ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω αν είναι αυτό εφικτό. Νίκο, μήπως είναι δυνατόν να παρακολουθήσεις το streaming του Scuba Live μέσω του κινητού σου? Το βλέπω, ναι. Το βλέπω. Μια χαρά πάει. Πώς μπορούμε να το κάνουμε τώρα ένα πάνελ με τους τρεις μας για να είναι πιο άνετο, ρε παιδί μου? Αυτό θα τώρα εντάξει, έγινε. Θα το συντονίσω, Άλεξ. Να, okay. Πάντως, εγώ σε βλέπω πάντως ακόμα παγωμένο στο πάνελ. Βλέπω δηλαδή μια εικόνα που δεν κινείσαι, δεν κουνιούνται τα χίλια, δεν κινείται τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Ωραία, πάμε στη συζήτηση. Θα πρέπει να κλείσω λιγάκι το browser που έχει το streaming, αλλά δεν θέλω να το κάνω αυτή τη στιγμή. Όχι, μην το κάνεις αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν στη συζήτηση. Συνεχίζω με διαφάνειες από το ναυάγιο τώρα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε μια φορά εδώ. Πάμε εδώ και πάμε εδώ. Λοιπόν, μισό. Μισό λεπτάκι. Είμαστε εντάξει? Ναι. Σας έχασα. Είμαστε εντάξει? Τώρα βλέπουμε τη φωτογραφία. Για κάποιο λόγο κολλάει η φωτογραφία, δεν ξέρω γιατί. Ωραία. Δημήτρη, υπάρχει μια ερώτηση που ήρθε μόλις τώρα από την κυρία Διονυσία Κούτσι. Ναι. Η οποία λέει, καλησπέρα, συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Ήθελα να ρωτήσω αν τα ναυάγια όπως το Μονρόζα βρίσκονται υπό κάποιο καθεστώς προστασίας από την ελληνική νομοθεσία. Ρωτάει η κυρία Διονυσία Κούτσι. Αυτή την ερώτηση να την απαντήσουμε, αν είναι δυνατόν, μετά από τη συζήτηση την καταδυτική. Πολύ ευχαρίστως. Να την απαντήσουμε όμως πιο μετά. Διότι είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο θα μας κόψει πολύ από την παρουσίαση την καταδυτική. Αν έχει η κυρία Κούτσι λίγο υπομονή, με μεγάλη χαρά μας θα το συζητήσουμε αυτό. Θα πούμε μετά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Okay. Προχωράμε. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε το κόλπο της Παλαιάς Φώκειας σε μια καταπληκτική μέρα. Αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, διόρθωσέ με, είναι η πρώτη κατάδυση που κάνουμε στο Μονρόζα πριν 2 χρόνια, Οκτώβριο. Σεπτέμβριο του 2018. Σεπτέμβριο του 2018. Εδώ είναι η αρσίδα. Mm-hmm. Και εδώ που είναι το καραβάκι, λίγο πιο έξω, σε αυτό το σημείο που είναι το ποντίκι, είναι το ναυάγιο του Μονρόζα. Σωστά. Φοβερή μέρα, εκπληκτική μέρα. Φανταστική. Νίκο, θέλεις να μας πεις λίγα πράγματα εδώ πέρα? Κατά πρώτον, πριν πεις εσύ 2 πράγματα, θα πρέπει να πω ότι η κατάθεση που κάναμε ήταν mixed team, δηλαδή ήμασταν ο ένας με rebreather, ο άλλος με ανοιχτό κύκλωμα. Και νομίζω ότι είναι η σειρά σου να μας πεις ορισμένα πράγματα για τα αέρια σου, για την καταδυτική τεχνική που χρησιμοποιείς, για την εκπαίδευσή σου κλπ. Πολύ ωραία. Ουσιαστικά αυτό που έγινε, είχαμε σχεδιάσει, συζητάγαμε να πάμε να βουτήξουμε αυτό το ναυάγιο, γιατί εγώ έως τότε δεν είχα καταδυθεί, ούτε και εσύ, γι' αυτό και λοιπόν ήταν η πρώτη μας βουτιά. Τι είχαμε σε πάμε μια πάρα πολύ καλή μέρα.
Όπως είπε και, ο Αντώνης, ο οποίος αρχικά τότε καταδιόταν με κάποια μείγματα στα οποία χρησιμοποιούσε και ήλιο και τα λοιπά. Αντίστοιχα και εμείς, γιατί όπως γνωρίζουν κάποιοι χρησιμοποιούν παρόμοια την ίδια καταδυτική πρακτική. Ξέραμε τα βάθη, γιατί ο Αντώνης ούτως ή άλλως είχε κάνει όλη αυτή τη δουλειά προηγουμένως. Δεν ξέραμε, ξέραμε ότι ένα βάθος πάνω στο ναυάγιο, ας πούμε, στο deck του ναυαγίου ήταν τα 75 μέτρα, οπότε ουσιαστικά φτιάξαμε μείγματα για βάθη λίγο βαθύτερα από τα 75, γνωρίζοντας ότι πιθανότητα να πάμε και λίγο βαθύτερα να δούμε κάποια πράγματα μέσα στα μπάρια, γιατί γνωρίζαμε ότι είναι βαθύτερα τα 75 μέτρα. Άρα λοιπόν, χρησιμοποίησαμε ένα TriMix τότε 1265, το οποίο μας επέτρεπε να πάμε αρκετά βαθύτερα το 75 μέτρα. Ο Αντώνης είπε πριν χρησιμοποίησε ένα μείγμα που είχε 30% ήλιο. Εμείς χρησιμοποίησαμε ένα μείγμα που είχε παραπάνω από τη διπλή ποσότητα ηλίου, και ο λόγος καθαρά για λόγους νάρκους και τα λοιπά, και βέβαια χρησιμοποιώντας τα στάνταρ αέρια που χρησιμοποιούμε για κάποια εύρη βαθών. Το δεύτερο πράγμα που οργανώσαμε εκείνη η μέρα είναι και πολύ σημαντικό, πόση ώρα θα πάμε στο ναυάγιο. Θα ήταν ένα touch and go, θα πηγαίναμε για 10 λεπτά να δούμε και να διόμασταν. Αν θυμάμαι καλά, τότε διέψευσέ με, είχαμε οργανώσει να κάνουμε μια αρκετά καλή βουτιά, θα έλεγα, γιατί είχαμε νομίζω 25 ή 30 λεπτά. Όχι, ήταν 30 με 35 λεπτά που είχαμε κανονίσει. Νομίζω ήταν 30 λεπτά στα 75 μέτρα. Ναι. Οπότε μας έδινε μια κατάδυση πάνω από 2,5 με 3 ώρες περίπου. Ναι. 3 ώρες, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 3 ώρες, γιατί είχαμε περίπου αρκετή αποσυμπίεση, θυμάμαι. Το τρίτο πράγμα που οργανώσαμε ήταν ότι αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη βουτιά με σκούτερ. Χρησιμοποίησαμε δηλαδή σκούτερ στο να μπορέσουμε να κολυμπήσουμε ώστε να δούμε μεγαλύτερο μέρος του ναυαγίου. Το οποίο βοήθησε αρκετά, όχι τόσο για το ρεύμα, γιατί γνωρίζαμε ότι δεν υπάρχει ρεύμα, αλλά τόσο για την περίπτωση να δούμε όσο περισσότερο από το ναυάγιο μπορούσαμε σε αυτή την πρώτη μας κατάδυση. Εντάξει, χρησιμοποίησαμε 2 μείγματα αποσυμπίεσης, ένα Nitrox 50, ένα καθαρό οξυγόνο. Με τη γραμμή μας, όπως ξέρεις και όπως ξέρουν και οι φίλοι που μας παρακολουθούν, καταδιόμαστε αρκετά χρόνια μαζί, οπότε έχουμε ένα κοινό πρωτόκολλο κατάδυσης. Οπότε, ας το πούμε, το πιο δύσκολο της υπόθεσης πέρα από τις καιρικές συνθήκες ήταν απλά να παρασκευάσω τα μείγματα και να οργανώσουμε τα logistics για να πάμε. Εγώ θυμάμαι ότι το πλάνο που ούτε καν σχεδόν το συζητήσαμε ήταν ένα πλάνο που το βάλαμε στο χαρτί και είπαμε εντάξει, ήταν μια διαδικασία ούτε 10 λεπτών και πήγαμε για κατάδυση, σωστά. Ναι, γιατί και έχουμε καταδυθεί στο παρελθόν σε αυτά τα βάθη. Ναι, και είναι και τα πρωτόκολλα τα ίδια, σταθερά πρωτόκολλα. Ναι, αλλά είναι και πολύ, ας πούμε, σταθερά πρωτόκολλα, ίδια πρωτόκολλα που χρησιμοποιούμε ανάλογα που θέλουμε να πάμε. Οπότε, με αυτή την έννοια, ήταν αρκετά εύκολη στο να οργανωθεί όσον αφορά αέρια και φιάλες και αποσυμπίεση κτλ. Συνεχίζω με τις φωτογραφίες. Τι λες? Ναι. Να πάω στον επόμενη. Εδώ πέρα βλέπουμε το σημείο του ναυαγίου. Έχει πέσει το τσαμαδούρι. Mm-hmm. Η θάλασσα είναι καλή. Στο βάθος η αρσίδα. Σεπτέμβρης κάνει ακόμα ζέστη. Καλύτερα δεν γίνεται. Φανταστικές συνθήκες, φανταστικές. Καλύτερα δεν γίνεται. Και βέβαια, δεν ξέρω, ξέχασα πριν στον Αντώνη να ρωτήσω σχετικά με τα τι run time καταδύσεων έκανε. Φαντάζομαι θα ήταν εκεί στις αυτές τις καταδύσεις που έκανε βαθιά 2,5-3 ώρες σίγουρα, Αντώνη. Ναι, η κατάδυση ήταν περίπου από 2 έως και 3 ώρες, ανάλογα πόσο καθόμουν κάτω. Οπότε να φανταστούμε λοιπόν με οξυγόνο, όταν έχεις περίπου στα 50 λεπτά από συμπίεση, τουλάχιστον στο προφίλ που είχαμε κάνει εμείς στα 6 μέτρα, είναι πόσο ευχής έργο είναι αυτό το πράγμα. Να έχεις αυτές τις συνθήκες να μπορείς να αποσυμπιέζεις όμορφα και ωραία στα 6 μέτρα με οξυγόνο. Βέβαια. Εγώ θυμάμαι στα 6 μέτρα
Ήταν παράδεισος. Ήταν 45 περίπου λεπτά από συμπίεση στα 6 μέτρα ακριβώς. Ήταν ζεστό νερό. Γιατί εδώ που βρίσκομαι, η θερμοκρασία νερού στις καταδύσεις που κάνω είναι 4-5 βαθμοί. Έτσι. Και εκεί ήμουνα με 20 βαθμούς θερμοκρασία νερού στα 6 μέτρα, οριζοντιωμένος, μετά από φοβερή κατάδυση. Ήταν νιρβάνα τελείως. Φανταστικές. Συνεχίζω με φωτογραφία. Ναι, με. Λοιπόν, εδώ είναι μετά την κατάδυση, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να πω τώρα εγώ από τη δικιά μου τη μεριά, γιατί φαίνεται το δικό μου το εργαλείο. Εγώ καταδύομαι με ένα rebreather JJ φτιαγμένο στη Δανία, το οποίο όμως είναι σε GUI configuration, δηλαδή έχει δύο διπλές εφτάρες ενωμένες με manifold, και αυτό είναι το diluent μου, και αυτό το μικρό το μπουκάλι πίσω είναι ένα τρίλιτο μπουκάλι το οποίο έχει οξυγόνο για το rebreather. Τα πρωτόκολλα που τρέξαμε σε εκείνη την κατάδυση ήταν πρωτόκολλα ανοιχτού κυκλώματος, δηλαδή καθορισμένα από το bailout το δικό μου και από τα αέρια του Νίκου, το οποίο ήταν ανοιχτό κύκλωμα, δηλαδή όλο το πλάνο έτρεξε σαν ανοιχτό κύκλωμα. Και από ό,τι θυμάμαι ήταν γύρω στα 10 με 15 λεπτά ήμουνα πιο πριν από τον Νίκο έτοιμος με την αποσυμπίεση. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Ναι, λογικό, εντάξει. Ναι, είχαμε μια κάμερα μαζί, βγάλαμε φωτογραφίες, γενική ευτυχία από ό,τι βλέπω. Πάμε παρακάτω. Απλά ήθελα να πω ότι για εκείνη τη βουτιά, λόγω και των minimum gas και όλα, εγώ βούτυξα και με bottom stage και με διπλές 18. Αντώνη, αλήθεια, τι φιάλες χρησιμοποιούσες σε εκείνες τις βουτιές? 2x18 στην πλάτη. Αυτό. Αυτό. Γιατί απλά δεν βγαίνει. Ναι. Και δεν βγαίνει, και εγώ δεν είχα σκούτερ, πάντα πόδι, ακόμα και τώρα. Όχι. Και θέλω να έχω επάρκεια αερίων, να καθίσω όσο θέλω κάτω, όσο νομίζω κτλ. Δεν μπορείς να πας με λιγότερο. Αν πας λιγότερο, θα φύγεις πολύ γρήγορα. Ναι. Αν πρέπει να κάνεις μια βουτιά 25 λεπτού, μισή ώρα, ας πούμε, και για να δεις και να ταυτοποιήσεις και τέλος πάντων να εξερευνήσεις, δεν βγαίνει άλλο. Απαιτεί να έχεις πάρα πολύ μεγάλο απόθεμα αερίου, εκτός και αν είσαι, ας πούμε, στη φάση του Γκαλών, ο οποίος έχει το JJ. Αυτό. Άλλο θέμα αυτό. Πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε κατέβει κάτω. Στο βάθος φαίνεται η υπερκατασκευή. Είμαστε κοντά στο καμπούνι. Και Νίκο, αυτή την κατηγλίτσα πρέπει να την έχω κάνει εγώ, σωστά? Νομίζω. Μάλλον. Ναι, γιατί είναι τέλεια. Είναι τέλεια. Ναι. Καλά, άσε να δείξει φωτογραφία πιο πάνω. Κάτι τρελού, θα σου πω ότι τέλειο ήταν. Λοιπόν. Ναι. Κατέβημαστε πάνω στο ναυάγιο. Συγγνώμη, Δημήτρη, ένα λεπτό. Αυτό που ήθελα να πω, και φαίνεται πολύ έντονο στη φωτογραφία αυτό, και το είπε και ο Αντώνης πριν, ας πούμε, είναι απίστευτος διάγνωσης στο ναυάγιο. Δηλαδή, έπαθα πλάκα αυτή την πρώτη μας βουτιά, θυμάμαι, και οι δυο μας κοιταζόμασταν πόσο όμορφο είναι. Ναι, γιατί είναι φοβερό. Κάθεται ολόκληρο πάνω στην καρένα. Είναι όρθιο το ναυάγιο και είναι εκπληκτικό. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Από τα πιο ωραία ναυάγια που έχω δει είναι αυτό. Αντώνη, πώς ήταν η πρώτη σου εντύπωση με το που αντίκρισε αυτό το πράγμα? Γιατί φαντάζομαι ότι ήταν το ίδιο διάκοσμος, έτσι. Ήταν σαν να έκανα κατάδυση σε ένα κήπο. Αυτό, ακριβώς αυτό. Αυτό, φίλε, ακριβώς αυτό. Σε ένα κήπο, πράσινα, κίτρινα, γινόταν. Το βλέπει η φωτογραφία μόνη της. Όταν έλεγε το φακός, ήταν το κάτι άλλο. Σε ένα κήπο μέσα. Ναι, απίστευτο. Πάμε παρακάτω. Εδώ πέρα βλέπουμε τον ιστό που μας, τον πλωριό ιστό που μας έλεγε ο Αντώνης πριν. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, εδώ πέρα φαίνεται ο σταυρός και το κομμάτι που είναι πάνω από το σταυρό έχει πέσει, έχει διαλυθεί. Τώρα δεν ξέρω, δεν ελέγξαμε σε αυτό το σημείο να δούμε αν είναι ακόμα κάποιοι μακαράδες από τα κρένια, αλλά αυτό είναι το άλμπουρο που φαίνεται από πίσω. Ρε Συνίκο, πες μας κάτι.
Εδώ πέρα βλέπουμε, σε βλέπουμε με ανοιχτό κύκλωμα για αυτούς που ενδιαφέρονται, σε ανοιχτό κύκλωμα με μια σειρά από μπουκάλια. Βλέπουμε τα μπουκάλια που κουβαλά στην πλάτη, 18 ναι. ενωμένες με manifold. Βλέπουμε εδώ πέρα το bottom stage, φαντάζομαι. Mm-hmm. Και εδώ πέρα είναι το 50 για την αποσυμπίεση. Και εδώ ανάμεσα στα πόδια σου πίσω είναι το οξυγόνο. Θέλεις να μας πεις λίγο? Ναι, τότε σε αυτή τη βουτιά ουσιαστικά, όπως είπα και πριν, χρησιμοποίησα διπλές 18ρες, bottom stage 11 λίτρα, δύο μείγματα αποσυμπίεσης, ένα 50 11 λίτρο και ένα 7 λίτρο οξυγόνο. Βέβαια, και όπως είναι τώρα πάνω μου, συνήθως έχω αλλάξει, πάντα τοποθετώ το 50 εξωτερικά και εσωτερικά, τέλος πάντων, πιο κοντά στο σώμα μου, το bottom stage, ενώ εκεί είναι κάπως είναι ανάστροφα τα χρησιμοποιούσα. Εντάξει, για αυτούς που μας ακούνε, όλοι γνωρίζουν ότι μετά από μια τέτοια κατάδυση, αν λέγαμε υποτιθέμενα, έτσι, για να δώσω νούμερα, αν κάποιος πήγε να κάνει αυτή την κατάδυση το 1265 που χρησιμοποιούσαμε για το χρόνο που κάναμε και όλο αυτό διήρκεσε 2,5 με 3 ώρες, εάν δεν υπήρχαν αυτά τα μπουκάλια που χρησιμοποιώ στο πλάι και χρησιμοποιούμε στο πλάι και αποσυμπιέζουμε, στη συγκεκριμένη κατάδυση ο χρόνος, συνολικός χρόνος κατάδυσης θα ήταν τριπλάσιος έως και τετραπλάσιος. Οπότε λοιπόν αυτά τα μπουκάλια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί μας παρέχουν ένα μείγμα το οποίο μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία της αποσυμπίεσης στο τέλος πάντων μέγιστο δυνατό. Okay. Το οξυγόνο είναι, όσον αφορά για το οξυγόνο, στην καταδυτική πρακτική που χρησιμοποιούμε, τον GUE, το οξυγόνο κρεμασμένο σε ένα λύσο ονομάζον, σε ένα αλουρία, το πούμε έτσι, τοποθετείται μακριά από το δίτη, σε αυτό το κομμάτι, στο να μην έχει εύκολη πρόσβαση, γιατί είναι ένα αέριο που θα χρειαστεί μόνο όταν φτάσει στο βάθος των 6 μέτρων από συμπίεση. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ πέρα ο χώρος που φαίνεται πίσω από... Αυτός είναι ο Νίκος, είσαι εσύ Νίκο εδώ, και ο χώρος που φαίνεται από πίσω είναι το καμπούνι. Είναι το πρόστατο της πλώρης. Έτσι, εδώ είναι σφουγγάρια, βενθυκοί οργανισμοί. Πες μου κάτι όμως, ρε φίλε, καταδίεσαι με χρώμα να πούμε στο σωλήνα? Δηλαδή, αλλάζει σωλήνα κατά χρώμα? Αν μας τρελάνεις. Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια έχω αλλάξει, ρε παιδί μου. Ντύνομαι ανάλογα με το διάκοσμο, καταλαβαίνεις. για να ταιριάζει, δηλαδή. Ξέρω, είναι σε κιτρινάκι, ντύνομαι με σωλήνα στο bottom stay κίτρινο. Αν είναι άλλα χρώματα, έχω άλλο. Λοιπόν, όχι, αυτό... απλά το συγκεκριμένο λοιπόν έτυχε, γιατί αν θυμάσαι καλά, όταν πέσαμε από το σκάφος, υπήρχε μια διαρροή σε ένα άλλο ρυθμιστή, οπότε άλλαξα ρυθμιστή εκεί. Οκ. Γι' αυτό το λέω για αυτούς που... Μην πιάνεσαι κατευθείαν εκεί πέρα, ας πούμε, να μας δώσεις. Εντάξει, δεν είναι... Εντάξει, δεν σε έδωσα, ρε φίλε, μια διευκρίνηση ζήτησα, δεν έγινε κάτι. Απλώς και αυτούς που μας ακούνε και δεν γνωρίζουν, είναι σημαντικό για μας να καταδιόμαστε με συστήματα, μάλλον με σωλήνες, οι οποίοι δεν έχουν χρώμα, γιατί μην πούμε σε κάποιο πειρασμό ότι ανάλογα με το χρώμα παίρνουμε και κάποιο αέριο, ας πούμε, σε κάποιο βάθος. Έτσι, γιατί μπορεί να αλλάξει αργότερα ο ρυθμιστής σε άλλο μπουκάλι και να πάρει το λάθος μπουκάλι στο λάθος βάθος. Με λίγα λόγια, δεν επιλέγουμε ένα μπουκάλι ανάλογα με το χρωματισμό του σωλήνα, ρυθμιστή κτλ. Ωραία φωτογραφία είναι αυτή όμως. Πολύ ωραία. Σε ξέρεις, διαπίστωσες ότι καταδιόμαστε και δύο με σάντι. Ναι. Με στο λες σάντι. Ναι, όχι πλέον. Ωραία, εντάξει, αλλά τώρα το πρόσεξα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ πέρα η φωτογραφία έχει τραβηχτεί από το καμπούνι και αυτό το πράγμα που έλεγα πριν στην αρχή, στην πρώτη φωτογραφία και στη δεύτερη που έδειξα από το Μονρός όταν ταξίδευε, βλέπουμε τον αριστερό ιστό των φορτωτήρων. Αυτός mm-hmm. εδώ. Και εδώ πέρα, ακριβώς δίπλα, ένα κομμάτι από το φουγάρο του πλοίου. Mm-hmm. Έτσι, εδώ, σωστά. Εδώ πέρα είναι κάποια κενά από, από το καμπούνι και φυσικά τα κλασικά κίτρινα σφουγγάρια που έχει σε όλη την περιοχή. Θες να πεις κάτι, να πει κάτι κανείς, να συνεχίσω ή να μείνουμε εδώ? Όχι, προχωράμε να δείξουμε έτσι ένα λίγο... Αντώνη, εσύ το θυμάσαι έτσι, σωστά? Προχωράμε, ναι, βέβαια. Αλλά έτσι. Το θυμάσαι έτσι, θυμάσαι τον ιστό από τους φορτωτήρες, σωστά? Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, α, Νίκο, εδώ πέρα θέλεις να πεις. Ναι. Το μπουκάλι ανάμεσα στα πόδια σου, αυτό είναι το οξυγόνο, έτσι. Ναι, ναι, αυτό που αν είπαμε θέλεις πριν. Να το που είπαμε πριν. Α. Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ακριβώς. Το ίδιο configuration. Συνεχίζω. Α, εδώ πέρα είναι πάλι... Όχι, εδώ είναι στην περιοχή της περκατασκευής. Σωστά. Εδώ πέρα είσαι εσύ, Νίκο, ακριβώς μπροστά από το φουγάρο. Από ό,τι έχει μείνει από το φουγάρο. Από ό,τι βλέπουμε, το φουγάρο έχει καταρρεύσει. Βρίσκονται κομμάτια του φουγάρου εδώ. Έχουν καταρρεύσει αεραγωγοί που βρίσκονται στην περιοχή, αλλά είναι καλυμμένοι από βένθος. Και από εδώ πέρα αριστερά επάνω βλέπουμε πάλι ένα κομμάτι του ιστού των φορτωτήρων. Mm-hmm. Συνεχίζω. Το ίδιο σημείο είναι αυτό που φαίνεται πιο έντονα. Εδώ πέρα ξεκινάει, αν θυμάμαι καλά, είναι ναι, ένα κομμάτι της υπερκατασκευής, σωστά, εδώ πέρα. Συνεχίζω ή έχει να πει κανείς κάτι από εσάς? Όχι μωρέ, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι εδώ. Ωραία. Φωτογραφικό υλικό που δείχνει την το ναυάγιο στο πάνω μέρος του, ας πούμε. Ωραία, και εδώ μία από τα ίδια. Εδώ πέρα αλλάζεις... Να σταθούμε λιγάκι, ας πούμε, σε αυτή τη φωτογραφία. Πάμε γιατί πίσω. Διαφορετική... ναι, γιατί εδώ κάτω μου είναι το αμπάρι, ας πούμε. Ακριβώς. Θες να προσθέσεις εκεί κάτι εσύ, δεν ξέρω γιατί... Ναι, είναι το πλωριό αμπάρι, εκεί που κατέβηκα. Σωστό, ναι. Είναι το αμπάρι που κατέβηκα. Εκεί που στο πρώτο επίπεδο που είπα πριν ήταν η αστακή και κάτω είναι ο πλεισμός, ας πούμε, και στο πρώτο επίπεδο πάλι είναι τα κρεβάτια. Ναι. Απλούστατα βλέπω εδώ πέρα ότι αλλάζεις από το bottom stage που έχεις, αλλά έχεις αλλάξει ήδη στις διπλές 18άρες και μαζεύεις το μαρκούτσι από το stage. Σωστά, σωστά. Έχει τελειώσει αυτό ήδη. Ωραία. Εντυπωσιακό αυτό που θέλω να πω, Αντώνη, και ο Αντώνης έτσι, Αντώνη πάντα ρωτάω, ναι. Γιατί συγκρίνουμε, ας πούμε, έτσι, την αίσθηση που νιώσαμε τότε και τώρα, γιατί για μένα αυτό έγινε πριν 2 χρόνια, ας πούμε. Τεράστια αμπάρια. Πολύ μεγάλα αμπάρια και πολύ βαθιά. Και πολύ βαθιά, εδώ σε αυτό θυμάμαι, εγώ τουλάχιστον μια προτελευταία που είχα πάει, είναι γύρω στα 85 μέτρα κάτω εκεί στο ίζημα. Τεράστιο φράτιο. Κατεβαίνεις κάτω και αισθάνεσαι μικρός στο κομμάτι, ναι, αυτό. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Φοβερή άνεση να κατέβεις, δεν υπάρχει κάτι να σε πιάσει. Αν και όλο, το ναυάγιο, αν και όλο το ναυάγιο είναι καλυμμένο με αλλιευτικά εργαλεία, βέβαια. Έχει αυτό που λένε οι φίλοι μας, οι βιολόγοι, έχει φοβερή βιομάζα το ναυάγιο. Έχει απίστευτα πολύ ψάρι. Τα μπάρια όμως είναι τελείως καθαρά. Τελείως καθαρά. Αυτό το δίπατο που είναι κιόλας, επειδή μου εντυπωσιακό πολύ. Ναι, ναι. Είδα εδώ πέρα μια ερώτηση που κάνει ο Λάζαρος και ρωτάει αν έχει υποθαλάσσιο ρεύμα στην περιοχή. Όχι. Τις βουτιές που κάναμε εκεί, εγώ έχω κάνει 3 βουτιές στο ναυάγιο, δεν είχε καθόλου ρεύμα, τίποτα. Πού ρωτάει, γιατί εγώ έχουν κολλήσει τα πάντα, δεν βλέπω κάτι. Ναι, εντάξει, βλέπω εγώ στο Facebook. Στο Facebook, στο chat. Okay, okay. Έχω μείνει στο γέλιο του σταματάκι εγώ. Ωραία. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Εδώ έχουμε μία σειρά φωτογραφιών, 3 φωτογραφίες είναι αυτές, τις οποίες τις τράβηξε, πότε τις τράβηξε, ο Σόντ Ρωμανόφσκι. Ο Σόντ Ρωμανόφσκι είναι ένας νεαρός, ο οποίος πηγαίνει ακόμα στο Λύκειο και έχει προχωρήσει στο ανώτατο επίπεδο καταδύσεων του οργανισμού CUE, που καταδιόμαστε, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αυτού, καταδιόμαστε κι εμείς. Και είχε κάνει μια κατάδυση με τον Νίκο και την παρέα του στο ναυάγιο του Μοντρόσα και τράβηξε μια σειρά από φωτογραφίες. Αυτή, από ό,τι βλέπω, είναι πάλι στο χώρο της πλώρης, γιατί βλέπω από πίσω το άλμπουρο, το όρθιο άλμπουρο. Νίκο, εδώ πέρα έχεις μπλε χρωματάκια, βλέπω στο... Ναι. Αυτή τη φορά είχε πολύ καλή ορατότητα, έτσι πολύ βλέπεις τη ώρα μπλε, έβαλα το μπλε. Ό,τι μπορείς κάνεις. Έτσι. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι ωραία φωτογραφία του Σον. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε την πλώρη του ναυαγίου από μπρος. Ναι. Φαίνονται εδώ η δεξιά άγκυρα και η αριστερή άγκυρα στα όκια της. Και όλα αυτά τα πράγματα που κρέβονται είναι αλλιευτικά εργαλεία. Πολλά. Ναι. Πάρα πολλά.
παραγάδια μπετονιές, στα οποία βέβαια είχαν αναπτυχθεί, έχουν αναπτυχθεί οργανισμοί, αλλά παρόλα αυτά είναι απίστευτα επικίνδυνα στο να βιαστείς εκεί. Δηλαδή, είναι το μόνο που δεν μου άρεσε στο ναυάγιο, δηλαδή τα τόσα πολλά αλλιευτικά εργαλεία που έχουν μαζευτεί επάνω. Αλλά η φωτογραφία είναι εκπληκτική. Δηλαδή δείχνει το πλοίο όρθιο, εδώ είναι το κοράκι, ναι, η πλώρη του τελείως καθαρά. Με τις άγκυρες του. Λες και έχει κάτσει στο βυθό με αλφάδι. Λοιπόν, και μπαίνω στην τελευταία φωτογραφία. Η οποία είναι αυτή. Είναι λίγο σκοτεινή αυτή. Αλλά είναι η πρίμνη. Είναι η πρίμνη. Σωστά. Πες μας, ρε Συνίκο, εδώ πέρα. Πες μας γιατί... ναι, έκανε το σχόλιο σου τώρα. Πες μας για την πρίμνη. Όπως είπε ο Αντώνης πριν, έχει καταρρεύσει. Μετά από κάποιες καταδύσεις στο Μεσοκάραβο και, και στην Πλώρη, σχεδιάσαμε, ρε παιδί μου, να πάμε κάποια στιγμή και στην Πρίμνη. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι αυτό που βλέπεις. Είναι κατακρυμισμένη, είναι σπασμένη. Σαν να έχει κάτι ένα βάρος και έχει κάτι πάνω της, ας πούμε, και έχει κατακρυμιστεί. Το βάθος εκεί, και μάλιστα ήμασταν οριακά δηλαδή με το μείγμα που είχαμε, εγώ δηλαδή είμαι στα 81 μέτρα εκεί. Κάτω από εκεί νομίζω είναι ο Μάρκος με τον Βίδερ. Δεν σταθήκαμε ώρα εκεί, γιατί είχαμε προσγειωθεί στο Μεσοκάραβο και πήραμε το Μεσοκάραβο προς τα πίσω. Και ουσιαστικά θέλαμε να δούμε και εμείς, ας πούμε, τέλος πάντων, τι κατάσταση είναι εκεί. Και βέβαια εκεί ήταν πολύ μέγιστο για το μείγμα που είχα. Δηλαδή θέλει ένα 12-65 για να πας εκεί, γιατί είναι κάτω από εγώ, είναι 90 μέτρα, ας πούμε. Στη φωτιά αυτή δεν είχες 12-65, τι είχες εκεί. Όχι, 15-55 όριο, ναι. Ναι. 15-55 όριο. Και μάλιστα την τραβήξαμε και αρκετά στη βουτιά, δηλαδή την ζητώσαμε εγώ και ο Σον και ο Μάρκος εκεί. Αλλά το πίσω το μέρο, όπως είπε και ο Αντώνης, είναι κάτι άλλο, ρε παιδί. Είναι σπασμένο, κατακρεμνισμένο, δηλαδή δεν έχει την εικόνα, καμία σχέση, ας πούμε, με την Πλώρη. Το θέμα είναι ότι... Βέβαια, συγγνώμη λίγο, Μήτρε, αυτό το πράγμα τώρα, σε συνδυασμό με την αεροφωτογραφία, με κάποια άλλα στοιχεία που συνέλεξε ο Αντώνης κτλ., μας οδηγεί στο να έχουμε μία υπόθεση, τέλος πάντων, πώς αυτή μπορεί να έσπασε. Κοίταξε, αυτό υπάρχουν, όπως είπα και στην αρχή, υπάρχουν δύο δυνατότητες. Ή από τις τέσσερις τορπίλες που εξαπέλυσε το Triumph να έφαγε τη μία στη μέση, στο Μεσοκάραβο, από τη δεξιά μεριά, στο χώρο του Μηχανοστασίου, και η άλλη να χτύπησε την Πρίμνη και να έκανε αυτή τη μεγάλη σημιά. Αλλά τα γερμανικά αρχεία γράφουν ότι τρεις τορπίλες έσκασαν στην ακτή. Δεν ξέρω. Αυτό σίγουρα χρήζει περαιτέρω έρευνας, το κομμάτι αυτό, για να δούμε αν η Πρίμνη τελικά χτυπήθηκε από τορπίλη ή έσπασε από την πρόσκληση του πλοίου κατά τη βύθιση. Να. Αυτή ήταν η τελευταία φωτογραφία που είχα εδώ. Νομίζω ότι μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στο πάνελ των τριών. Και βλέπω μια σειρά από ερωτήσεις εδώ. Έχει μια ερώτηση... Δημήτρη, κάτω εσύ, δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία. Okay. Έτσι, νομίζω είναι καλή. Γεια σας, Νικόλα. Γεια σας, ευχαριστώ για την ωραία κατάδυση, φίλε. Εγώ, φίλε. Λοιπόν, να γυρίσουμε τώρα πίσω. Είμαστε... Μισό. Δεν βλέπουμε. Ωραία, και εγώ σας βλέπω, απλώς το... εσένα, Νίκο, δεν σε βλέπω να κοιμήσω, αλλά εντάξει. Μπορείς να διαβάσεις σχόλια στο live. Ναι. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι υπάρχει μια ερώτηση από τον Γιάννη Λιαρδάκη, ο οποίος ρωτάει, ερώτηση για τον Δημήτρη. Σε μια κατάθεση με τον Αντώνη, είχαμε βρει ένα μεγάλο οστό που θύμιζε οστό από πόδι αλόγου ή άλλο υποειδούς. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να μετέφεραν άλογα αξιωματικών, ας πούμε. Ο Αντώνης θα το θυμάται. Είμαι σίγουρος ότι ο Αντώνης θα το θυμάται. Δυστυχώς, Γιάννη, μέχρι στιγμής δεν έχω βρει τις φορτωτικές του πλοίου. Γνωρίζω ότι μετέφεραν εφόδια και στρατό,
αλλά δεν έχω βρει ακριβώς τη φορτωτική του πλοίου όπου αναφέρεται πόσα, τι όπλα μετέφεραν, αν μετέφεραν άλογα ή γαϊδούρια. Το μόνο που έχω είναι η αριθμή των στρατιωτών, η αριθμή του πληρώματος και ότι μετέφερε υλικό. Αν κάποια στιγμή που το ψάχνω, αν κάποια στιγμή φτάσει στα χέρια μου μία λίστα, μία φορτωτική, θα σε κατατοπίσω, θα σε ενημερώσω. Πιο κάτω βλέπω ο Σπύρος Σπύρου. Γεια σου Σπύρο από την Κύπρο. Παιδες καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν μετά τις αρχικές καταδύσεις σας εκεί, αν μπήκατε μέσα στο ναυάγιο, π.χ. αν προχωρήσατε σε συγκεκριμένους χώρους και αν ψάξατε για συγκεκριμένα δωμάτια, βρήκατε σχέδια του πλοίου κλπ. Μέχρι που μπήκατε αν το κάνατε. Αντώνη, εσύ που έχεις κάνει 40 καταδύσεις στο ναυάγιο, θα ήθελες να σχολιάσεις την ερώτηση και να απαντήσεις την ερώτηση του Σπύρου? Βεβαίως. Καλησπέρα Σπύρο. Θα πω ακριβώς ό,τι έχω δει από αυτά που έχω κάνει. Έχω πάει στα μπάρια, που νομίζω είναι οι δύο τρύπατα, δεν θυμάμαι, ήδη πάει ο τρύπατο. Είπα τι έχω βρει μέσα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι παρά μόνο από μινάρια, από σίδερα. Και αν χώσεις τα χέρια σου μέσα, θα ψάξεις στη λάσπη και θα βρεις κάποια τυχεία πράγματα που μπορεί να είναι σφαίρες ή οτιδήποτε. Περνώντας στα εντός του καραβιού και φτάνοντας προς την Πρίμη, από πλώρη προς την Πρίμη, περνάς κάτω από τη γέφυρα κτλ. Δεν έχει κάτι εκεί. Μπήκα στο ρήγμα το αριστερό από Πρίμη προς Πλώρη. Υπάρχει και ένα αριστερό ρήγμα, το οποίο δεν είναι από την Τροπύλη, όπως είπε ο Δημήτρης, γιατί είναι από τα δεξιά Τροπύλη. Αυτό μπαίνει μέσα εντόστια, το οποίο έχει σωληνώσεις, πολλές σωληνώσεις. Δεν ξέρω, θα ξέρει καλύτερο ο Δημήτρης. Σωληνώσεις του πλοίου, χιλιάδες σωληνώσεις. Ήταν η μηχανή του πλοίου. Είναι σωληνώσεις ατμών. Εγώ έχω μια ερώτηση, Αντώνη. Συγγνώμη που σε διακόπτω σε αυτό το σημείο. Μια μικρή ερώτηση. Όταν κατέβηκα στο αμπάρι, κατευθυνόμενος προς την Πρίμνη, βρήκα μπουλμέδες. Ήταν κλειστή δηλαδή, ήταν κλειστό. Δεν ήταν ανοιχτό μέχρι πέρα. Ναι, δεν μιλάω για το πλωριό αμπάρι. Μιλάω για το από πίσω. Okay. Από πίσω, το οποίο φεύγεις προς τα πίσω. Ναι. Φυσικά το μπροστινό είναι κλειστό, δεν είναι το καράβι ενιαίο το αμπάρι του, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα. Έπειτα υπήρχε μία είσοδος πολύ κοντά στην γέφυρα, η οποία κατέληγε σε μία κλειστή πόρτα, η οποία ήταν και κλειστή πόρτα και είχαν πέσει και λαμαρίνες. Δεν μπορούσε να μπει πουθενά. Στους δεξιά και αριστερά κολυμπήσαμε στους διαδρόμους του καραβιού, το οποίο θέλει προσοχή, μη σκίσεις καμιά στολή δηλαδή, γιατί είναι στενά, αλλά περνάς. Μέσα δεν μπορώ, δεν έχει κάτι άλλο να μπω, δεν βρήκα κάτι άλλο να μπω. Αλλά και αυτό πάλι με μεγάλη προσοχή, διότι υπάρχουν πολλά αλευτικά εργαλεία, πετονιές, σίδρα που εξέχουν, μπορεί κάπου να πιαστείς, να σου σκιστεί μια στολή με άσχημα αποτελέσματα. Πάντως αυτά που έχω μπει, αυτά έχω δει και σας τα λέω. Στη Πρίμη πίσω, που είναι όπως την δείξετε προηγουμένως, μπορείς και χώνεσαι και μπαίνεις για να φτάσεις από την άμμο, ουσιαστικά από πίσω που δεν, στα 90 μέτρα που δεν βλέπεις τίποτα κάτω, ούτε προπέλα ούτε πιδάλιο, και ανεβαίνεις μέσα για να μπεις και να βγεις απάνω, το οποίο είναι πάλι λαμαρίνες, ανοιγμένες, σκόρπιες, είναι το καράβι χτυπημένο άσχημα, δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή από χώρους ενδιέτησης μέσα δωμάτια δεν μπόρεσα να μπω, δεν βρήκα κάποια πόρτα. Νομίζω ότι απάντησε. Δεν ξεχνάμε. Ήταν φορτηγό. Ναι, φυσικά. Επιβάρυνε να βρούμε. Δεν ήταν σαν τον Πορτιγκάλα, ήταν φορτηγό αυτό. Ναι. Νομίζω ότι απαντήθηκε η ερώτηση του Σπύρου. Βλέπω, διαβάζω μια ερώτηση εγώ τη Σοφία. Την διαβάζεις κι εσύ? Όχι. Δεν ξέρω που παίρνεις τις ερωτήσεις σου εσύ. Το βλέπω και στο κινητό, στο live εδώ πέρα, ότι μπορεί να δω. Λέει, η ταυτοποίηση του ναυαγίου έγινε ή και συνηθίζεται να γίνεται μόνο βάσει βιβλιογραφικών αναφορών? Αναζητήθηκε, βρέθηκε ποτέ κάποιο διακριτικό σήμα? Σύμφωνα με αυτά που είπε ο Αντώνης και σύμφωνα με αυτά που ανέφερα εγώ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα ναυπηγικά χαρακτηριστικά του ναυαγίου είναι εκεί. Σήμα δεν μπορεί να βρεθεί, δεν μπορούν να βρεθούν τα σινιάλα παραδείγματος χάρη στο φουγάρο, διότι έχουν καταρρεύσει και διότι έχουν καλυφθεί από βένθος. Βένθος είναι θαλάσσιοι οργανισμοί με ασβεστολιθικό σκελετό, ο οποίος με τα χρόνια που έχουν περάσει από το ναυάγιο, το ναυάγιο υιοθετήθηκε το 1941, ανακαλύφθηκε το 2003, είναι ένα πάχος εκατοστών που χρειάζεσαι σφυρί και καλέμι, που απαγορεύεται κιόλας από εμάς
να χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο για να ταυτοποιήσουμε το ναυάγιο. Ο τρόπος για να ταυτοποιήσει το ναυάγιο είναι τα ναυπηγικά χαρακτηριστικά, που όπως είπαμε και πριν, είναι χαρακτηριστικό είναι ο ιστός, η ιστή των φορτωτήρων που έχει, οι οποίοι είναι εκεί. Είναι το καμπούνι που ήταν εκεί, είναι το μήκος της γέφυρας, είναι το μήκος του καμπουνιού. Όταν λοιπόν έχεις πάνω από 3-4 στοιχεία, τα οποία το ένα καλύπτει το άλλο, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, και ξέρεις και την περιοχή ότι βυθίστηκε εκεί, δεν υπάρχει άλλο πλοίο, δεν υπάρχει άλλο ναυάγιο στην περιοχή. Οι συντεταγμένες είναι συγκεκριμένες. Έχουμε τις συντεταγμένες από το πολεμικό ημερολόγιο του Triumph που το βύθισε, πού το βύθισε, από τι απόσταση το βύθισε. Αν λοιπόν από το σημείο που βρισκόταν το Triumph όταν το βύθισε, υπολογίσεις μια ακτίνα 3.200 μέτρων, πέφτεις ακριβώς πάνω στο ναυάγιο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και ιστορικές φωτογραφίες για σύγκριση. Βέβαια, αυτόν τον τρόπο γίνεται η ταυτοποίηση. Okay. Βέβαια, αυτό διακριτικά σήματα έχουν υπάρξει σε άλλα ναυάγια, έτσι. Κοίταξε, έχουμε βρει σε ορισμένα τα οποία έχουν σωθεί. Αλλά δεν είναι σόνι για καλά το ναυάγιο, η φύση δεν λειτουργεί όπως θέλουμε εμείς. Η φύση θα το καλύψει το ναυάγιο. Όχι, θέλω να πω ότι ναι, στηριζόμαστε και σε διακριτικά σήματα όπου αυτά έχουν... Φυσικά. Σε ένα ναυάγιο, παραδείγματος χάρη, το οποίο βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Σερίφου, το οποίο για χρόνια το καταδιόταν κόσμος και κοσμάκης, όπου κανείς δεν ήξερε τι είναι, το ταυτοποιήσαμε ακριβώς από τα σινιάλα που είχε στο φουγάρο του. Ήταν τα σινιάλα της εταιρείας που ήταν στο Βίγκο, της ισπανικής εταιρείας. Το ταυτοποιήσαμε σαν ισπανικό ατμόπλιο. Και όλα τα χαρακτηριστικά ήταν τα ίδια από φωτογραφίες που είχαμε από το ατμόπλιο. Εκεί είχαμε τα σινιάλα, εκεί είχαμε κάποια στοιχεία άλλα. Ναι. Okay, από ό,τι βλέπω εγώ δεν υπάρχουν κάποιες... Και όπως γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης Ολιαρδάκης, όσο αφορά τα στοιχεία, στο Don Ricardo, ένα πλοίο το οποίο βρίσκεται πλησίον της Μακρονήσου, ανάμεσα και με Μακρόνησο, ένα βαθύ ναυάγιο, σύγχρονο ναυάγιο, γράφει ο Γιάννης ότι εκεί είχαν βρει ένα σωσίδιο με το όνομα του πλοίου. Βέβαια. Το οποίο με το σωσίβιο αυτό ήταν ξεκάθαρη η ταυτοποίηση του πλοίου, μοντέρνο πλοίο. Και ναι, έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε μια ερώτηση η οποία είναι ανοιχτή, της κυρίας Κοτσιόνη, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Όχι Κοτσιόνη, Κουτσί, κάπως έτσι, μισό λεπτάκι να τη δω, την κυρία Δέσποινα Κούτσι. Η κυρία Κούτσι. Λοιπόν, στην ερώτηση της κυρίας Κούτσι, στο σύνδεσμο www.listmonuments.culture.gr υπάρχει ένας κατάλογος, ο οποίος ονομάζεται Διαρκής Κατάλογος των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδας, και είναι ο κατάλογος του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Λοιπόν, σε αυτό το Διαρκή Κατάλογο των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων, το Μονρόζα δεν είναι καταχωρημένο. Υπάρχει βέβαια ο νόμος του 2003, ο οποίος λέει ότι απαγορεύεται η κατάδυση σε ναυάγια τα οποία έχουν βυθιστεί πέρα των 50 χρόνων από την στιγμή της βύθισής του και 50 χρόνια, αν έχουν περάσει 50 χρόνια από τη στιγμή της βύθισής του, απαγορεύεται να τα καταδυθεί κανείς. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το χαρακτηρισμό των ναυαγίων. Μπορεί αυτό που θεωρούμε εμείς σαν Μονρόζα να μην είναι το Μονρόζα. Έτσι, δηλαδή, η προσέγγιση που κάνουμε σε αυτό το ναυάγιο είναι τελείως από προσωπικό ενδιαφέρον, από προσωπικά έξοδα, και πλησιάζουμε αυτά τα ναυάγια επειδή μας ενδιαφέρουν. Το γεγονός όμως ότι εμείς με την έρευνα που κάναμε και με τις καταδύσεις που κάναμε και ο Αντώνης και όλες οι άλλες ομάδες που το έχουν καταδυθεί, δεν σημαίνει ότι σώνει για καλά αυτό το ναυάγιο είναι επίσημα από το ελληνικό κράτος καταχωρημένο σαν το ναυάγιο του Μονρόζα. Έτσι, όταν το ναυάγιο αυτό επισημοποιηθεί με κάποιο φέκι, με κάποιο άλλο τρόπο από το ελληνικό κράτος, πολύ ευχαρίστως να μην το καθεθούμε ή να ζητήσουμε άδεια γι' αυτό. Αλλά κατά τη γνώμη μου, όσο
Δεν είναι καταχωρημένο στο διαρκή κατάλογο των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδος, του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν νομίζω ότι κάτι μιλάει ενάντια. Στο να το αντιμετωπίσει για να το προσεγγίσει κανείς σαν ένα άγνωστο ναυάγιο, στο οποίο κατά τη γνώμη του μπορεί να είναι το Μονρόσα ή μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Αυτή είναι η δικιά μας προσεγγιστική δυνατότητα, όχι μόνο δυνατότητα, και η προσεγγιστική θέση στα ναυάγια των ελληνικών θαλασσών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ταυτοποίησή τους. Η ταυτοποίηση γίνεται ακριβώς επειδή εμείς θέλουμε να την κάνουμε. Η έρευνα στα αρχεία γίνεται επειδή εμείς έχουμε προσωπικό ενδιαφέρον. Αλλά είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και να διευθετηθεί από το ελληνικό κράτος. Όταν υπάρχει ένα επίσημο έγγραφο για αυτό το συγκεκριμένο ναυάγιο, φυσικά τα πράγματα αλλάζουν. Αν και όλο αυτό που ανέφερα τώρα είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε προγραμματίσει με τον Νίκο κάποια στιγμή να το συζητήσουμε σε μια τέτοια παρουσίαση με καλεσμένους, οι οποίοι σίγουρα θα μας πούν τη γνώμη τους, σίγουρα θα μας πούν πώς είναι το νομικό καθεστώς πιο αναλυτικά από ό,τι τα λέω εγώ. Προέκυψε σήμερα από την ερώτηση. Σίγουρα θα παρουσιαστεί στο μέλλον, αλλά θα ήθελα να πω ότι ο νόμος του 2003, ο οποίος ψηφίστηκε πριν τον νόμο του 2005 που απελευθέρωσε τις καταδύσεις, είναι ένας νόμος ο οποίος ταλαιπωρεί τους πάντες. Ταλαιπωρεί τους αρχαιολόγους, ταλαιπωρεί το Υπουργείο Πολιτισμού, ειδικά την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων, και είναι ένας νόμος ο οποίος μπάζει από παντού. Δηλαδή, μπορεί να καταδυθεί κάποιος σε ένα ναυάγιο, χωρίς να γνωρίσει τι είναι. Συνήθως ένας σωρός σιδερικά καλυμμένα με βεθικούς οργανισμούς είναι ένας σωρός σιδερικά. Την ιστορικότητά του, το αντικείμενο αυτό την αποκτά όταν ταυτοποιηθεί και όταν επίσημα ταυτοποιηθεί. Έτσι. Και όσα ναυάγια θα πρέπει να έχουν ανακαλυφθεί τα τελευταία 20 χρόνια στις ελληνικές θάλασσες, τα 90% αυτών των ναυαγίων έχουν ανακαλυφθεί από εραστέχνες δίτες, οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες, οι οποίοι δεν είναι στελέχη ενός οργανισμού κρατικού, ενός θεσμού, είναι ιδιώτες και σαν ιδιώτες λειτουργούν. Αυτά είχα να πω και νομίζω ότι ελπίζω να απάντησα την ερώτηση της κυρίας Κούτση. Όπως είπες και πριν, σκεφτόμαστε να κάνουμε μια τέτοια, ας το πούμε, παρουσίαση, συζήτηση, αν θα το δούμε μελλοντικά. Δημήτρη, ρωτάει ο Στέλιος Σταματάκης, τέλος πάντων, στη γερμανική αεροφωτογραφία φαίνονται τα απόνερα της τορπίλης, σωστά? Όχι. Στην γερμανική αεροφωτογραφία, εκεί που βλέπουμε σαν ένα πίδακα, σαν ένα στρογγυλό γύρω-γύρω, αυτά είναι τα νερά από τις βόμβες βάθους που έριξαν τα αεροπλάνα. Έχουν ανατιναχθεί οι βόμβες βάθους και έχει δημιουργηθεί ένα κυκλικό σχέδιο στην επιφάνεια με κέντρο το σημείο που έπεσε η βόμβα βάθους. Είναι τα απόνερα από τις βόμβες βάθους. Η κυρία Διονυσία Κούτση απάντησε, αν εφαρμοστεί κιόλας, λέει, θα περιορίσει τις καταδύσεις. Ο στόχος θα πρέπει να είναι να μπορεί να αξιοποιηθεί το δυναμικό αυτό με περισσότερους τρόπους. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Αντώνη, φίλε, πολύ χάρηκα που σε είδα. Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα που σε είδα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ και την πρόσκληση. Δεν νομίζω ότι ήταν και η τελευταία φορά, Αντώνη, διότι από ναυάγια να φάνε και κότες. Δηλαδή, εσύ, έχουμε το Αλτεμπαράν, για το οποίο με μεγάλη μου χαρά θα έκανα μια παρουσίαση. Έχουμε το Αλταΐρ, που επίσης με μεγάλη μου χαρά θα έκανα μια παρουσίαση. Έχουμε το RD7, Ρέτσια Τραγκαμίνα 7, ΣΕΤΕ, κοντά στη Μονή της Έγινας. Έχουμε ένα σωρό ναυάγια που μπορούμε να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε. Με το δικό σου ιστορική έρευνα, που είναι πάρα πολύ σεβαστή και εκτιμητή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Νίκο, μία ερώτηση. Υπάρχει μία ερώτηση ακόμα του κυρίου Δημήτρη Τριμής. Ναι. Το οποίο λέει, καλησπέρα σας. Εσείς το δηλώσατε, εάν μου επιτραπεί η έκφραση, σε σχετικό φορέα, ούτως έωστε να γίνει προσπάθεια καταχώρησης. Ευχαριστώ. Ναι, έχει δηλωθεί. Έχει δηλωθεί σε σχετικό φορέα ότι στην περιοχή αυτή βρίσκεται το ναυάγιο του Μονρόσα. Όπως έχει δηλωθεί ότι ένα σωρό ναυάγια στο στενό της Σκαίας, τα οποία τα έχουν καταδυθεί εραστέχνες αυτοδίτες, ιδιώτες, έχουν δηλωθεί επίσης στην εφορία εναλλήλων. Όπως έχουν δηλωθεί και κατατεθεί όλες οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στα ναυάγια της Μήλου. Υπάρχει ένας ολόκληρος φάκελος. Ο Πάνος, ο Νούτζ, ρωτάει κάποιες λεπτομέρειες για το Triumph. Ναι, ακούω.
Όχι. Κάποιες λεπτομέρειες, αν έχουμε άλλες λεπτομέρειες για το Triumph. Ναι, ναι, έχουμε αρκετές λεπτομέρειες για το Triumph. Έχουμε το Triumph. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Το Triumph αποβίβασε στις 30 Δεκεμβρίου του 1941 πράκτορες στην Ελλάδα, η οποία ήταν υπό την γερμανική κατοχή. Περίμεναν να τους πάρει στις 9 Ιανουαρίου και σε 9 Ιανουαρίου δεν εμφανίστηκε. Σημαίνει ότι το Triumph χάθηκε ανάμεσα 30 Δεκεμβρίου του 1941 με 9 Ιανουαρίου του 1942. Σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες, το Triumph υποτίθεται ότι φυθίστηκε κάπου στο Σαρονικό σε ναρκοπέδια που πόντισε στο σημείο αυτό το ιταλικό ναρκοθετικό Μπαρλέτα. Δεν έχει βρεθεί το υποβρύχιο, όπως και δεν έχει βρεθεί το Trooper. Αυτά είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά ναυάγια, τα οποία όλοι μας ονειρευόμαστε να τα βρούμε. Δεν ξέρω αν αυτό θα πραγματοποιηθεί, δεν ξέρω αν εγώ θα καταφέρω σε αυτή τη ζωή να το ζήσω, αλλά θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Ελπίζω να απάντησα στον Πάνο. Πάνο, για χαρά. Σε περίπτωση που θέλεις περισσότερες λεπτομέρειες και τα ημερολόγια πολέμου του Triumph, τα είναι στη διάθεσή μου, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας, θα στείλω. Ο Γιώργος Βανδόρος θέλει τα συγχαρητήρια για την πολύ καλή παρουσίαση. Γεια σου ρε Γιώργο φίλε. George, ευχαριστούμε. Αυτές είναι ερωτήσεις. Φαντάζομαι δεν έχω παραλείψει κάποια όσον αφορά τη συγκεκριμένη παρουσίαση και το συγκεκριμένο ναυάγιο. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Εγώ έχω δύο πράγματα ακόμα να πω. Δύο. Το πρώτο είναι ότι... Δεν ξέρω αν με ακούς, Νίκο, για σένα, απευθυνόμαστε σε σένα. Το πρώτο είναι ότι κατανοώ και εγώ από τη δικιά μου τη μεριά ότι το κομμάτι, το ιστορικό, είναι σχετικά μεγάλο. Κάθε φορά που θα μιλήσω για τα ναυάγια, το κομμάτι το ιστορικό είναι μεγάλο. Αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε, να έχουμε υπόψη μας ότι οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν δεν είναι μόνο δείτες. Δηλαδή έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή επειδή ενδιαφέρονται για την ιστορία. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε μία. Εγώ βρίσκω παραδείγματος χάρη τώρα στη συζήτησή μας το καταδυτικό κομμάτι λίγο πιο μεγάλο από το ιστορικό. Αλλά νομίζω ότι μία ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο, 50-50, είναι μια καλή ισορροπία και για αυτούς που ασχολούνται με την κατάδυση, αλλά και για αυτούς που ασχολούνται αποκλειστικά με την ιστορία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, προτείνω να βάλουμε ένα poll για το επόμενο Σάββατο, να προτείνουμε 5 ναυάγια. Και όποιος ενδιαφέρεται να ψηφίσει ποιο ναυάγιο, να ψηφίσει το ενδιαφέρον που έχει για κάποιο συγκεκριμένο ναυάγιο και αυτό που μαζέψει τις περισσότερες ψήφους να είναι το ναυάγιο με το οποίο θα ασχοληθούμε το επόμενο Σάββατο στις 2 Μαΐου. Τι λες? Νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και βέβαια εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στα σκαριά 3-4 παρουσιάσεις για όσο μας επιτρέπει τέλος πάντων η κατάσταση αυτή να μπορούμε να ενημερώσουμε τους φίλους για μια σειρά ναυαγίων. Αλλά ναι, μπορούμε να κάνουμε και αυτό μέσα στη εβδομάδα αυτή δηλαδή, να βάλουμε μια ψηφοφορία, ας πούμε, 3-4 ναυαγίων, ας πούμε, τα οποία... Θα μπορούσαμε, ας πούμε, ξέρω, ένα ναυάγιο το οποίο έχει πολύ ιστορικό ενδιαφέρον και σίγουρα ενδιαφέρει πολλούς, αν και είναι αρκετά γνωστό, είναι το U-133, το γερμανικό υποβρύχιο που βρίσκεται ανατολικά της Αίγινας, στο Τούρλο. Ένα είναι αυτό. Ναι. Ένα άλλο είναι ένα εκπληκτικό ναυάγιο το οποίο είναι σχετικά ριχά στα 45 μέτρα. Είναι το Artemis Pita στον κόλλο του Αδάματα της Μήλου. Αυτό λοιπόν είναι η επιλογή μου. Καλά, άσε και τους άλλους. Το βάλουμε πόλ. Ναι, ένα άλλο ναυάγιο το οποίο είναι αυτό που αναφέραμε πριν, το Σαν Εντουάρντο, το Ισπανικό, γιατί έχει ενδιαφέρον και η ιστορία των Ισπανικών πλοίων στο Αιγαίο. Λοιπόν, αυτό βρίσκεται γύρω στα 60 μέτρα το πιο βαθύ κομμάτι, στα 45 μέτρα το πιο ρηχό κομμάτι, στα νοτιοδυτικά της Σερίφου. Και εκεί καπάκι θα μπορούσαμε να βάλουμε και το ναυάγιο του μικρού Ανώπλιου Νίκη, μπράβο, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό ναυάγιο, φοβερά ιστορικό και βρίσκεται μόνο στα 5 μέτρα βάθος. Στην Κύθνο. Κοίταξε να δεις, αν πούμε για το Εντουάρντο, αν πούμε για το Νίκη και αν πούμε
και για το... Το Νίκη και το Άτρο, πάντα πακέτο. Το Artemis Πίτα που είχαμε πάει εγώ, εσύ, ο Βανδόρος και ο Κρέντς, ας πούμε, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση, γιατί και ταυτοποιήσαμε τον Εντουάρντο, αλλά και γενικά ήταν ένα υπέροχο ταξίδι τότε που συμπερέβαλε αρκετά ναυάγια. Να πω και μια εναλλακτική. Να βάλουμε και σαν πέμπτο στο πόλ το ναυάγιο του Balkans στη Λίμνο, που στα 100 μέτρα βάθος που το βουτήξαμε με τον φίλο μου τον Βανδόρο σε φοβερές βουτιές. Και έχει ενδιαφέρον αυτό και στο ιστορικό κομμάτι, γιατί το Balkan είναι βουλγάρικο πλοίο και δείχνει τη δράση θα αναδειχτεί η δράση των βουλγάρικων πλοίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Αιγαίο. Έτσι. Πολύ ωραία. Οπότε, έχουμε θέματα πολλά. Και μετά έχουμε και τα θέματα του Αντώνη. Έχουμε το Αλντεμπαράν, έχουμε το Αλταΐρ, έχουμε ένα σωρό. Πολλά ναυάγια, λίγες ημέρες πλέον, μάλλον. Θα δούμε. Θα δούμε. Εκτός κι αν, ας πούμε, βάλουμε περισσότερες παρουσιάσεις. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ραντεβού μας είναι για το άλλο Σάββατο την ίδια ώρα. 2 Μαΐου, την ίδια ώρα, λοιπόν, με σήμερα. Θα φροντίσουμε κάποιες, τουλάχιστον από την πλευρά μου, να λυθούν κάποια πράγματα στο να μπορώ να εμφανίζομαι. Μέσα στη βδομάδα μια ψηφοφορία για 3-4 ναυάγια για το επόμενο Σάββατο. Και ίσως για κάποιο από τα επόμενα Σάββατα. Okay, Αντώνη, όσο κρατήσει το lockdown, είμαστε εδώ. Έτσι. Τουλάχιστον έχουμε 3-3,5 εβδομάδες ακόμη. Αντώνη Γράφα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ πέρα, που αποδέχτηκες την πρόσκληση, ήθελα να πω. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση σας, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη, χάρηκα πάρα πολύ, φίλε. Το είπα και πριν, χάρηκα πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα μαζί σας. Δεν θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε τουλάχιστον αυτό το ναυάγιο ή κάποια αμυγός που έχεις καταδυθεί πρώτος εσύ και ανακαλύψει. Και δεν θα μπορούσες να λείπεις σήμερα από την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη Γκαλόν, φίλε. Φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ανυπομονώ πότε θα βρεθούμε πάλι στο βυθό μαζί. Κι εγώ, αλλά εντάξει. Θα δούμε. Έρχεται σιγά σιγά, ξέρω εγώ, ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό θα τελειώσει γρήγορα. Εσύ κοίτα να κάνεις καμιά προπόνηση και μόλις ανοίξει λίγο στη Γερμανία, στη λίμνη σου. Μου ήρθες πάλι εδώ πέρα και δεν μπορώ να σε συμμαζεύω συνέχεια. Πολύ αγάπη. Εσύ. Πότε εσύ, αγόρι μου, πότε εσύ θα σταματήσεις να έχεις την νοοτροπία του Τσέλιγκα, του Βοσκού. Οτιδήποτε δεν είναι κοντά στο σκηνή, εκεί δίπλα. Φιλιά πολλά. Μου έχει μείνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς. Καλό βράδυ σε όλους και ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Καλό βράδυ. Τα λέμε το άλλο Σάββατο. Γεια σας.